Γεια σας λοιπόν, γεια σας εσάς, γεια σας και σε εσάς, γεια σας και σε εσάς. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, παιδιά, είναι να γνωριστούμε, να πείτε το όνομά σας, τι κάνετε και για ποιο λόγο βρεθήκαμε εδώ σήμερα. Να ξεκινήσουμε έτσι. Πάμε. Καταρχάς, καλησπέρα. Καλή χρονιά και καλή δύναμη σε όλους μας, σε αυτή τη μάχη που δίνουμε. Είμαι ο Δημουλάς ο Θωμάς. Θωμά, συγγνώμη, επειδή εδώ είστε επιστήμονες, αυτό το καλή χρονιά επιστημονικά στέκει, να το λέμε δηλαδή. Όσο χρειάζεται. Όσο μπορούμε να το σηκώσουμε κι εμείς λίγο πιο ψηλά, είναι. Για να πάρει μια έτσι ανάταση. Εγώ κοροϊδεύω αυτούς που λένε καλή χρονιά, γι' αυτό. Τους λέω καλή εβδομάδα, παιδιά, καλό μεσημέρι, μην ανοίγεστε. Δεν πειράζει. Ξέρεις, είναι δύσκολη χώρα. Όσο μπορούμε τουλάχιστον, για να παίρνουμε και λίγη δύναμη, λίγη ψυχική ανάταση αυτό που... Επειδή είστε άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό λέω, αν δουλεύει να το λέω κι εγώ. Χρειάζεται. Ωραία. Χρειάζεται. Καλή χρονιά! Και καλή δύναμη. Πάμε λοιπόν. Ο Θωμάς. Είμαι ο Δημουλάς ο Θωμάς, εργαζόμενος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, νοσηλευτής, στο χώρο των οξέων περιστατικών. Και είμαι μαζί με εδώ πέρα, μαζί με τους συναδέλφους, για να αναδείξουμε όλο αυτό το ιδιαίτερο θέμα. Να γνωριστούμε, να πούμε θέμα. Όλο το όνομά μας, για να... Βεβαίως. Κυρία μου, έχουμε συμφωνήσει να μιλάμε στον ελληνικό, δεν γνωριζόμαστε, αλλά τώρα γνωριστήκαμε. Είμαι η Βίκη Τσουγκρή, είμαι επιστημονικά υπεύθυνη στο πρόγραμμα Δανάη. Είναι πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ, που έχει έδρα το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με το πονηρό κοινό που μας βλέπει στο YouTube, δεν έχει καμία σχέση με το βαρουφάκι, το... Προγράμματα που βγάζε κάτι προγράμματα με καμία... Μακριά από μας. Όχι, κανείς. Συμπαθέστε τους Γιάννης. Κατά τα άλλα, ναι. Πολύ συμπαθητικός, αλλά δεν ταιριάζει με το δικό μας προφίλ. Οπότε, ο τομέας σου είναι... Η απεξάρτηση από το αλκοόλ. Από το αλκοόλ. Οκ. Okay. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής έχει 4 προγράμματα, 2 εσωτερικής νοσηλείας και 2 εξωτερικής παραμονής. Προσπαθώντας έτσι να καλύψουμε τις ανάγκες του πληθυσμού, που είναι πολλές. Στον τομέα που αφορά το αλκοόλ. Θα μας πεις σε λίγο. Φυσικά. Πόσο είναι το θέμα. Είναι σωστή η λέξη θέμα ή πρόβλημα. Νομίζω πρόβλημα είναι πιο εύστοχος όρος. Σ' ακούμε. Για χαρά και από μένα. Σίμος Μάκης, λέγομαι. Είμαι στην Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ, αντιπρόεδρος. Και αυτή τη στιγμή εν ενεργεία θεραπευόμενος σε θεραπευτική ομάδα οικογένειας του ΚΕΘΕΑ. Είσαι και θεραπευτής και θεραπευόμενος. Θεραπευόμενος. Α, είσαι μόνο θεραπευόμενος. Ωραία. Υπάρχει θεραπευτής και θεραπευόμενος. Νομίζω ότι όλοι οι θεραπευτές, για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ταυτόχρονα κάνουν και τη δική τους. Θα σας κάνω τέτοιες ερωτήσεις, γιατί ειλικρινά δεν έχω σχέση και φαντάζομαι και πολλοί θα μας δουν δεν έχουν σχέση. Οπότε πρέπει να μας αντιμετωπίσετε εμάς που ρωτάμε. Λέω εμάς, μόνος μου είμαι, δεν έχω λαλήσει. Αλλά έχω μαζέψει ερωτήσεις από κόσμο για να σας πω γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ. Καλώς τον. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Δημήτρης Γιαννάτος. Εργάζομαι στο ΚΕΘΕΑ από το 1997. Το λέω γιατί έχουμε περάσει πολλές καταστάσεις όλα αυτά τα χρόνια και τα γνωρίζω. Είμαι υπεύθυνος στη μεταβατική μονάδα ΚΕΘΕΑ Μοζάικ, που είναι το διαπολιτισμικό πρόγραμμα για τους μετανάστες εξαρτημένους, και είμαι και Γενικός Γραμματέας στο Σύλλογο Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ. Ωραία. Και... Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Σοφία Εσκλεβενίτη. Είμαι γραμματέας στο Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών. Φτηνό αστείο, είσαι ο χορηγός. Okay. Θα μπορούσε. Ναι, ναι, αλλά δεν το κατάλαβα. Επιλέγουμε στο Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών μία στάση ζωής που να είναι κάπως απέναντι σε όλο αυτό το πρόβλημα, φαινόμενο θα πω εγώ, καλύτερα, κοινωνικό. Η δουλειά μας είναι να μελετάμε το φαινόμενο, να πω είναι ένας μαζικός φορέας, κινηματικός. Δηλαδή, εδώ οι συνάδελφοι είναι εργαζόμενοι στους χώρους που ασχολούνται με τη θεραπεία της απεξάρτησης. Εμείς το μελετάμε από τη σκοπιά της κοινωνίας. Το πώς δηλαδή συνολικά η κοινωνία βλέπει το πρόβλημα και μέλος του ΕΣΥΝ δεν είναι μόνο επιστήμονες, είναι και λαϊκοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία απέναντι στο ζήτημα και επιθυμούν να παλέψουν ενάντια στις αιτίες που γεννούν το πρόβλημα της χρήσης της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και συνολικά τους εθισμούς. Ωραία, πάμε όποιος θέλει, για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Έρχεται ένα νομοσχέδιο, έτσι, το οποίο κατά τη γνώμη σας, είναι, τη γνώμη όλων δηλαδή, είναι συμφορά, είναι καταστροφή. Έκτρωμα.
Έκτρωμα. Έκτρωμα, Χριστόφορο, μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο πατάμε ένα κουμπί και δεν έρχεται. Σε τι κατάσταση είμαστε σήμερα? Σίγουρα θα θέλαμε κάτι πολύ πιο καλύτερο από αυτό που βρισκόμαστε σήμερα οι υπηρεσίες μας. Είτε είναι στον χώρο της απεξάρτησης, είτε είναι στον χώρο της ψυχικής υγείας, που είναι το ίδιο πράγμα. Λίγο πιο πρακτικά, ας πούμε. Εδώ, που είναι τα 3/5 της χώρας, είναι εδώ, στην Αττική. Στην Αττική. Πόσα νοσοκομεία έχουμε? Να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μόνο για να καταλάβουμε ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής έχει 20 οικοτροφία, 15 ξενώνες εξωνοσοκομιακές, 3 κέντρα ψυχικής υγείας, έχει μονάδες απεξάρτησης, επανένταξης, κοινωνικής επανένταξης, που θέλουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. Αυτά θα τα πούν καλύτερα οι συνάδελφοι που δουλεύουν αντίστοιχα στο αλκοόλ, στο τζόγο, στις ουσίες. Έχει τμήμα ψυχογυριατρικό 1, το οποίο κάποτε είχαμε 2. Και από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, εκεί απευθύνεται, μπορώ να σου πω, το σύνολο του πληθυσμού όλης της Αττικής και εννοείται και από Πελοπόννησο και από Λάρισα. Σε ένα νοσοκομείο, έχουμε 2. Έχουμε και το Δρομοκαΐτιο αντίστοιχα δίπλα μας. Αλλά το οποίο εφημερεύουμε εναλλάξ. Και μας έχουν φορτώσει και επιπλέον εφημερίες. Είχαμε 97 εφημερίες και έχουμε φτάσει να κάνουμε 118 εφημερίες το χρόνο. Η κατάσταση είναι λοιπόν άθλια. Όχι μόνο άθλια. Μισό λεπτό. Το άθλια είναι λίγο. Μισό λεπτό. Και έρχεται ένα νομοσχέδιο που θα την κάνει πιο άθλια. Εννοείται. Δηλαδή τι, θα τα κλείσουμε όλα, ας πούμε. Από τη στιγμή που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, μόνο σε εμάς για το 2022 απευθύνθηκαν 78.000 άνθρωποι. Θα σου πω αμέσως. Από το ζήτημα το να συντογραφήσουν, μέχρι το ραντεβού, μέχρι την νοσηλεία. Όταν περάσανε, λέμε, για να καταλάβουν όλοι, τι άνθρωποι έρχονται σε εσάς και τι βοήθεια ζητάνε? Οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς, οι οποίοι βιώνουν το πρόβλημα μαζί με τις οικογένειές τους, στο σύνολό τους, το περιβάλλον τους, οι άνθρωποι τους, είναι άνθρωποι που κυρίως είναι από κοινωνικά, τα πιο οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερα στρώματα. Άνθρωποι δηλαδή που ζητάνε αναγκαστικά βοήθεια σε εμάς. Δεν μπορούν να απευθυνθούν σε άλλες υπηρεσίες, δηλαδή να πάνε στον ιδιώτη για να μπορέσουν να τους καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Το λέμε απλοϊκά για να το καταλαβεί και ο κόσμος. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος ξαφνικά ξυπνάει ένα πρωί και νιώθει άβολα. Εσείς θα το πείτε κρίση άγχους, κρίση πανικού. Ναι. Έχετε διάφορες ορολογίες επιστημονικές. Νιώθει άβολα, δεν νιώθει καλά. Και νιώθει την ανάγκη να απευθυνθεί κάπου. Από τα περίπου 6 εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν στην Αττική, υπάρχει ένα μέρος να πάει αυτός? Αυτή. Αυτή τη στιγμή μέσα στην Αττική δημόσια υπάρχουν 2. Και υπάρχουν βέβαια και ψυχιατρικές κλινικές στο Γενικό Νοσοκομείο. Και πόσους ανθρώπους μπορεί να δεχτείτε σε μία μέρα? Σε μια τέτοια πόλη που το παίρνω πάνω, έχουμε είναι τρελάδικο. Φτάσει να κάνουμε τον αριθμό των εισαγωγών και θα σου το εξηγήσω, των 45 ανθρώπων που χρειάστηκαν να κάνουν άμεσα εισαγωγή σε μια εφημερία, που απευθύνονται σε 9 κλινικές οξέων περιστατικών, με 25 κλίνες συν 6 επικουρικές, τα οποία τα ονομαζόμενα ράτζα. Μας λες ένα παράδειγμα? Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Τι είναι οξύ περιστατικό? Βεβαίως. Είναι η υποτροπή που μπορεί να δημιουργήσει στον ασθενή, στον άνθρωπο μάλλον, ο οποίος έχει το πρόβλημα της ψυχικής, του ψυχικού νοσήματος, που καταλήγει να έχει διάγνωση από σχιζοφρένεια, μανία, κατάθλιψη. Άνθρωποι οι οποίοι, πρόσεξε, είναι κοινωνικά περιστατικά, άστεγοι. Άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε εμάς και ζητούν βοήθεια γιατί νιώθουν αυτό το πολυπαραγωγικό πρόβλημα που τους πιέζει η κοινωνία λόγω της ανεργίας, της ανασφάλειας που νιώθουν. Εντάξει. Χαρακτηριστικό το χθεσινό γεγονός του πληστηριασμού. Άνθρωποι τέτοιοι απευθύνονται ακόμα και σε εμάς, οι οποίοι μέσα τους το απορροφούν, το κρύβουν και πολλοί άνθρωποι καταφθάνουν και ζητάνε βοήθεια για να μπορέσουν να βρουν στέγη. Όχι τίποτα περισσότερο, στέγη. Ένα πιάτο φαΐ. Έχουμε και τέτοια περιστατικά ανθρώπων που έρχονται σε εμάς και ζητάνε βοήθεια. Ωραία. Και έρχεται ένα νομοσχέδιο λοιπόν. Το οποίο νομοσχέδιο... Πόσο χειρότερα μπορεί να το κάνει αυτό το χάλι? Προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Να διαχωρίσουμε λίγο. Βεβαίως. Λοιπόν, ο φίλος του Θωμάς. Ο Θωμάς. Είπε για την ψυχική υγεία. Όπου εντάσσεται μέσα στο γενικότερο, ας πούμε, τέλμα της υγείας. Ναι. Έτσι. Άμα πάμε και στα νοσοκομεία, θα δούμε την κατάσταση επικρατεί. Μα ξαναγυρίσανε και τα ράτζα. Να το πούμε αυτό που λέγαμε πριν. Όταν λέμε ψυχική υγεία, στα αυτιά τα δικά μου, πέρα από το κομμάτι το επιστημονικό, θέλω να πω,
ας πάμε καθαρά στο οικονομικό, δηλαδή τι έρχεται από τον προϋπολογισμό, μου βρωμάει λίγο ο διαχωρισμός ψυχική υγεία ή κάποιο άλλο τύπου υγεία, κάπως σαν τις περιπτώσεις, ας πούμε, των σιδηροδρόμων, που το κουβεντιάζουμε πολύ το τελευταίο χρόνο λόγω των τεμπών, όπου παίρνουμε κάτι δημόσιο και το σπάμε σε κομμάτια για να φάνε πολλοί ιδιώτες. Η υγεία είναι μία, έτσι δεν είναι, παιδιά? Η υγεία είναι μία. Θέλω να πω ότι να έχεις καλό αιματοκρίτη, να είναι σωστά η πίεση σου τα λοιπά, αλλά αν είναι η ψυχή σου, να είναι γεμάτη θέματα, το ένα θα χαλάσει το άλλο. Μία και ενιαία είναι η υγεία. Μία είναι η υγεία. Αλλά όταν στόχος είναι, συγγνώμη, η απλή κατάκτηση μιας λειτουργικότητας, μπορείς να τη σπάσεις σε 500 κομμάτια. Επιστημονικά. Όχι επιστημονικά, πολιτικά. Εκεί διακρίνω. Δηλαδή, έχω την εντύπωση, ρωτώντας και μαθαίνοντας, ότι το χώρο της ψυχικής υγείας τον αντιμετωπίζουν λίγο, πώς λένε, ας πούμε, για τους οδοντίατρους οι γιατροί. Δεν είναι και γιατροί. Ξέρεις ότι δεν είναι και πολλοί επιστήμονες. Ότι είστε λίγο, ρε παιδί μου, δεν είστε και πολύ απαραίτητοι, ρε παιδιά, εσείς τώρα. Απαραίτητος είναι ο γιατρός, μας πάει κανένα χέρι, άμα να βγάλεις καμιά χολή. Ότι εσείς δεν είστε και πολύ, δηλαδή, σημαντικοί άνθρωποι. Εγώ δεν έχω αυτή τη γνώμη. Σας λέω όμως πώς περνάει στα μέσα η δουλειά σας και αυτό που πρόκειται να σας κάνουν. Λοιπόν, για ποιο λόγο εσείς είστε τόσο σημαντικοί? Εγώ πήγα να κάνω ένα διαχωρισμό. Να το κάνει, πολύ σωστά είπε ο Θωμάς για την κατάσταση που επικρατεί στο ψήνι Α, στα ψυχιατρία τα υπόλοιπα της Ελλάδας. Στην απεξάρτηση έχουμε μια άλλου είδους παρέμβαση. Για αυτούς που δεν ξέρουν, μπαίνετε στο ίδιο νομοσχέδιο. Δηλαδή, η εικόνα στα προγράμματα της απεξάρτησης δεν είναι μιας εφημερίας, ας πούμε. Έρχεται ο άνθρωπος που έχει το αίτημα και δεν βρίσκει καρέκλα να κάτσει ή γίνεται ένας πανικός. Αυτό που έκανε το νομοσχέδιο, η διαρροή του νομοσχεδίου, ήταν ότι έβαζε πρόβλημα στο συντονισμό των διαφορετικών φορέων. Κάτι το οποίο είναι μεγάλο ψέμα. Είναι σκόπιμα διαστρεβλωμένο. Για ποιο λόγο? Οι φορείς, το 18 άνω, ο Κανά, τα κέντρα πρόληψης, το ΚΕΘΕΑ, είχαν όργανο συντονισμού, ο οποίος ήταν εθνικός συντονιστής, ο οποίος ήταν παρά το Πρωθυπουργό τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια. Και η κριτική έπρεπε να γίνει στο γιατί όλοι οι Πρωθυπουργοί που περάσαν και ο τελευταίος δεν αξιοποιήσανε τον εθνικό τους συντονιστή για να συντονίσει σε τις διαφορετικές υπηρεσίες των προγραμμάτων. Υπάρχει απάντηση γιατί? Και, για μας υπάρχει. Γιατί είναι ανέστητοι, λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει, εξυπηρετούν συμφέροντα, γιατί? Αν θέλουμε να δούμε τη μικρή εικόνα, η μικρή εικόνα του νομοσχεδίου είναι ότι εμείς έχουμε μία άλλη τεχνοκρατική λογική στο πώς θα είναι η απεξάρτηση στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μικρή εικόνα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε... Συγγνώμη, ερώτηση. Μπορεί να υπάρξει τεχνοκρατική λογική... Ναι, τεχνοκρατική. Στην απεξάρτηση? Όπως το βλέπουν τα Υπουργεία, είναι τεχνοκρατική. Και στέκει αυτό επιστημονικά? Εγώ θεωρώ ότι στέκει. Στα υπουργεία, στέκει. Πολιτικά στέκει. Α, στέκει για αυτούς? Ναι, για αυτούς. Εντάξει. Λοιπόν, η μεγάλη επιστημονικά εικόνα, δεν στέκει. Αυτό θέλω να καταλάβω. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι, τουλάχιστον είναι μια προσωπική μου γνώμη, αλλά και του εργαζόμενου στο ΚΕΘΕΑ, είναι ότι εδώ έχουμε μια πολιτισμική αλλαγή. Αλλάζει. Με αυτό το νομοσχέδιο είναι η απαρχή να αλλάξει το αίτημα της θεραπείας, η ίδια η εξάρτηση, η ίδια η έννοια υγεία, ασθένεια και ίαση, ο ρόλος του θεραπευτή, ο ρόλος του θεραπευόμενου και συνολικά το πεδίο, το κοινωνικό και το πολιτισμικό. Μπορούμε να το πιάσουμε ότι αυτό είναι κάτι πιο σοβαρό από το να μας βάζουν να μονομαχούμε ποια είναι η καλύτερη πολιτική, η καλύτερη πόσα λεφτά θα πάρετε περισσότερα ή ποιος θα πάρει λεφτά. Αυτά είναι σημαντικά θέματα, τα παλεύουμε οι συνάδελφοι, αλλά αυτό που είναι ότι αλλάζει η λογική που είχε η απεξάρτηση από τότε που έγινε από ένα κινηματικό κομμάτι και του ΚΕΘΕΑ και του 18 άνω και πήγαμε μέχρι τα 40 χρόνια και η κοινωνία ήταν σύμμαχη, ήταν μέσα σε αυτό, ήταν μεγάλο πολιτισμικό γεγονός η θεραπεία ενός ανθρώπου, αυτό αλλάζει. Και προσπαθεί να γίνει τι? Αυτό λοιπόν αλλάζει. Το είπε. Πώς θα το κάνουν, πώς λένε αυτοί ότι θα γίνουν. Να πω κάτι και να πω κάτι. Είπε ο Υπουργός, διέρευσε ασθενοκεντρικό. Δεν είναι κακό να είσαι ασθενής, εντάξει. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να πει ανθρωποκεντρικό, όπως ξέραμε, ή πρόσωποκεντρικό. Οι λέξεις έχουν νόημα πια στην εποχή μας, τα ξέρεις καλύτερα. Ασθενοκεντρικό λοιπόν είναι ότι
κεντράρουμε όχι πάνω στην ίαση, αλλά πάνω στην ασθένεια. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί δεν είναι ότι είναι πάνω στο άτομο. Και όπως το περιγράφεις, δεν υπάρχει πρόληψη. Το κομμάτι που είχαμε εμείς. Δηλαδή, να αρρωστήσουμε πρώτα, να πάθουμε να μας συμβεί και μετά θα ασχοληθούμε με αυτόν. Τα κινήματα, τα προγράμματα όμως και το 18 και εμείς και όλοι και τα κέντρα προληψής λέγαμε ότι ο χρήστης είναι κοινωνικός ασθενής. Εκφράζει την παθολογία του κοινωνικού. Μισό αυτό λεπτό. Λοιπόν για μας. Για να καταλάβουμε γιατί ο χρήστης είναι κοινωνικός ασθενής. Ρωτάω παιδιά, απαντάει ποιος θέλει. Έχω διαβάσει μια έρευνα που λέει ότι η χώρα μας είναι, λέει, δεύτερη στον κόσμο σε κατάθλιψη. Δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό. Έχουμε τόσο σοβαρό θέμα. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όχι μόνο με κατάθλιψη, έχουμε με κατάχρηση ουσιών, με τζόγο, με διαταραχές διατροφής, με ίντερνετ. Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα και συμφωνώ πολύ με τον συνάδελφο που λέει ότι πλέον αυτό που επιχειρείται είναι να σταματήσει να είναι ανθρωποκεντρικό το μοντέλο και να εστιάζουμε στον ασθενή. Που αυτό τι σημαίνει, ότι προσπαθούμε να μειώσουμε τη βλάβη ουσιαστικά. Πώς? Παρεμβαίνοντας και προβάλλοντας ένα μοντέλο θεραπείας, το οποίο θα έχει μικρό κόστος, μικρή διάρκεια, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κάνουν αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι η επανένταξη. Συγγνώμη, στην έννοια θεραπεία, κολλάνε αυτές οι εκφράσεις, μικρό κόστος, μικρή διάρκεια. Η θεραπεία είναι όσο χρειάζεται. Και έχοντας τη δυνατότητα οι άνθρωποι, σε περίπτωση που έχουν μία υποτροπή και δεν τα καταφέρουν την πρώτη φορά που θα έρθουν, να επιχειρήσουν και δεύτερη, να πάνε σε ένα άλλο πρόγραμμα, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει θεραπευτικός πλουραλισμός, ναι. Να μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα εκείνο που μπορούν να υποστηρίξουν. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν όλα τα προγράμματα. Είναι ανάλογα με την προσωπικότητά τους, με την ιδιοσυγκρασία τους, που επιλέγουν ένα πρόγραμμα. Και καλό πρόγραμμα είναι αυτό που ένας άνθρωπος μπορεί να το υποστηρίξει, να έχει αρχή, μέση και τέλος και να θεραπευτεί. Ναι. Επομένω, εξίσου καλό είναι το πρόγραμμα του ΚΕΘΑ, του ΟΚΑΝΑ, για έναν άνθρωπο όταν έχει ένα αποτέλεσμα που είναι το επιθυμητό να απεξαρτηθεί. Όταν λοιπόν σε έναν άνθρωπο του πούμε ότι ξέρεις κάτι, εμείς θα σου δώσουμε κάτι, αυτό που χρειάζεσαι, που θα είναι σύντομο. Κατά τη γνώμη μας αποτελεσματικό, αλλά ουσιαστικά θα είναι μία μορφή κοινωνικού ελέγχου αυτό. Εμείς είμαστε υπέρ. Επιστημονικά στέκια. Δηλαδή, εγώ ξέρω αυτό που είμαι άσχετος, είναι σαν να λέει κάποιος, ας πούμε, βρήκαμε τη δίαιτα των 10 ημερών που θα χάσει 25 κιλά. Λοιπόν, δεν στέκει, δεν γίνεται αυτό. Εκτός άμα κόψει κανένα πόδι, κανένα χέρι. Εντάξει, έτσι μπορεί να χάσει 25 κιλά. Γιατί, okay. Γιατί ξέρετε. Αλλά θέλω να πω, επιστημονικά αυτό το πράγμα δεν έχει καμία βάση. Έχει. Αν θέλουμε να. Λίγο σαν αν σκεφτούμε πούμε, έναν άνθρωπο. Αυτά, ότι... Ο οποίος έρχεται σε ένα φορέα με ένα αίτημα απεξάρτησης. Υπάρχει μια αυξητική οι τάση. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν είναι αλκοόλ, τζόγος, ναρκωτικά, τι άλλο. Κάποιοι έχουν διαφορετικές εξαρτήσεις παράλληλα. Κάθε φορά προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η κύρια ουσία χρήσης. Ωραία. Γιατί μπορεί να κάνει χρήση αλκοόλ ή κατάχρηση και παράλληλα να υπάρχει και κάναβη και κάποια άλλη ουσία και τζόγος και προσπαθούμε να δούμε αν είναι η κύρια ουσία χρήση παράδειγμα το αλκοόλ, θα έρθει στο δικό μας πρόγραμμα διαφορετικά παραπέμπτε. Μια μικρή ανακεφαλαίωση. Εσείς που παλεύετε να κάνετε αυτή τη δουλειά, αυτή, που δεν είναι δουλειά, είναι προσφορά, δεν είναι ακριβώς δουλειά αυτό που κάνετε, την κάνετε σε συνθήκες άθλιες. Έρχεται ένα νομοσχέδιο λοιπόν να κάνει τις συνθήκες χειρότερες. Πόσο χειρότερες μπορεί να γίνουν από άθλιες, δεν ξέρω. Θα μας πει ο Υπουργός κάποια μέρα, που τα λέει έτσι όπως τα είπε ο Δημήτρης, τεχνοκρατικά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εξαφανίζεστε εσείς. Δηλαδή έρχεται το νομοσχέδιο και λέει, παιδιά, αξού δεν κάνετε. Έχουμε ένα άλλο μοντέλο. Το άλλο μοντέλο τι είναι. Ιδιώτης. Εσείς τι είστε, δεν είστε ιδιώτες. Τι είστε εσείς δηλαδή. Γιατί είναι λίγο. Έχουμε χάσει. Έχουμε λαλεί. Εσείς τι είστε. Εμείς είμαστε δημόσιες. Δημόσιες υπηρεσίες. Είστε δημόσιες υπηρεσίες. Είστε το κακό δημόσιο. Βέβαια. Επείτε το ρεπικά του βιβλίου μαζί σας. Το οποίο έχει μπει στο ζύγι. Κόστος όφελος. Δεν είμαστε καλοί εμείς. Είστε αυτοί οι κακοί δηλαδή. Που όλη μέρα ξύνεστε, ας πούμε. Βεβαίως. Αλλά οι περισσότεροι Έλληνες ψηφίζουν κάποιον για να τους βάλει στη θέση σας. Η στερεοτυπική αντίληψη. Το προσχέδιο τουλάχιστον του νομοσχεδίου το έλεγε καθαρά. Ενίσχυση με κάθε μέσο, κάθε δυνατό τρόπο, κάθε μορφής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ είμαι ο κακός ιδιώτης, εντάξει, που όλος τυχαίως είμαι και κολλητός του Υπουργού, έτυχε, και παίρνω εγώ τη δουλειά. Τι θα κάνω, πώς θα την κάνω εγώ αυτή τη δουλειά που ο κύριος στόχος μου είναι να βγάλω φράγκα. Αλλιώς. Θα το ανοίξω βέβαια για να βοηθήσω τον κόσμο, αλλά θα το ανοίξω με budget.
Δηλαδή, θα πρέπει στο τέλος της χρονιάς να έχουν βγει οι μισθοί τα μεροκάματα τα αυτά, περισσότεροι μαύρα, χωρίς ένσημα, γνωστά. Λοιπόν, και στο τέλος εγώ να έχω φροντίσει, να έχω φτιάξει και μια βίλα στη Μύκονο, να έχω πάρει και ένα κότερο και να έχω βγάλει κέρδος, με λίγα λόγια. Μπορείς να είσαι γιατρός κλινικάρχης. Να είμαι για... εγώ. Καλά, θα ήρθα, ήρθα ηθοποιός εδώ, παιδιά, και θα φύγω ζάπλουτος. Γελάμε και καλά κάνουμε και γελάμε, αλλά δεν στηρίζονται πουθενά όλα αυτά, έτσι. Δεν είναι πρακτικά αδύνατο. Είναι πρακτικά αδύνατο, αυτό καταλαβαίνω. Είναι πρακτικά αδύνατο. Ένας εξαρτημένος... Δεν μπορεί να μπει το κέρδος μέσα στη... Θεραπευτικά. Είναι. Θεραπευτικά. Θεραπευτικά, θεραπευτικά. Ναι, θεραπευτικά, ναι, αλλά και, και πρακτικά. Γιατί σκεφτείτε ότι ένας εξαρτημένος, παράδειγμα, διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος, μπορεί παράλληλα, εκτός από τα ζητήματα την εμπλοκή του με την εξάρτηση, να έχει μία σειρά από άλλες δυσκολίες. Εμπλοκή με τον νόμο, να χρειάζεται να διασυνδεθεί με πόσες ιατρικές υπηρεσίες. Στο 18 άνω, για παράδειγμα, υπάρχει το τμήμα των διατροφικών διαταραχών. Έτσι, εκεί υπάρχουν άπειρες ειδικότητες που πρέπει να εμπλακούν. Ένας ιδιώτης, πώς θα τα παρέχει αυτά, πρώτον. Ναι. Και ένας... Εύκολα και γρήγορα, όπως. Κοίταξε. Έτσι, πάντα οι ιδιωτικές εταιρείες αυτό. Εύκολα και γρήγορα. Ένας ασθενής, εισαγωγικά, πώς μπορεί πραγματικά να τα καταναλώσει αυτά σε ένα ιδιωτικό πλαίσιο. Ναι. Αυτό είναι η πλευρά η πρακτική, η οικονομική, που μπαίνει στην ουσία ένας ταξικός φραγμός καθαρός. Μπαίνει όμως και μια κοινωνική πλευρά. Ναι. Τι τον έστρεψε στην εξάρτηση, τι τον έστρεψε σε μία, στην ψυχική νόσο. Μπράβο. Είναι αυτό που θα ρώταγα τώρα. Α. Πάμε διατροφικές διαταραχές, επειδή αυτοί που θα μας δουν, μπορεί να τους συμβαίνει κάτι στη ζωή τους, να τους ταράζει την καθημερινότητα, να τους ενοχλεί στις δραστηριότητες που έχουν, να μην καταφέρουν να τις κάνουν όπως θα θέλανε και να μην ξέρουν γιατί. Ας πούμε, όλοι καταλαβαίνουμε τι βλάβη έχει σε έναν άνθρωπο η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Εντάξει. Λίγο λιγότεροι καταλαβαίνουμε το αλκοόλ. Λίγο λιγότεροι, περισσότεροι καταλαβαίνουμε το τζόγο. Θέλω να πω, έχεις πρακτικά αποτελέσματα. Δεν έχεις φράγκα στη τσέπη, ας πούμε, γιατί τα έπαιξες, παραδείγματος χάρη. Τι είναι οι διατροφικές διαταραχές που μπορεί να οδηγηθεί κάποιος να ζητήσει βοήθεια γι' αυτό? Τι είναι αυτό ακριβώς? Βρική ανορεξία, βουλημία. Βουλημία. Δηλαδή είναι... Οι συνηθέστερες είναι αυτές, οι υπερφαγικά επεισόδια που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που θα τον οδηγήσουν στη βουλημία. Κατά βάση και στις διαταραχές διατροφής είναι η εξάρτηση. Δηλαδή. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε το φαινόμενο μία ή ένας θεραπευόμενος να έχει θέματα διαταραχών διατροφής. Και όταν αρχίσει να βελτιώνεται αυτό το κομμάτι, μέσα από θεραπευτικές διαδικασίες, να στρέφεται σε μια άλλη μορφή εξάρτησης. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Το ίδιο ισχύει και για το αλκοόλ ή χρήση κάποιας άλλης ουσίας. Οπότε σε μια δομή όπου υπάρχει η ομάδα η θεραπευτική, η δυνατότητα να παραπέμψουμε και σε άλλες δομές, μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση που να είναι συνολική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Κάτι τέτοιο, σε ένα ιδιωτικό πλαίσιο, είναι αδύνατο. Γιατί ο κύριος σκοπός είναι το κέρδος, οπότε μειώνουμε το κόστος. Ναι. Χριστόφορε, να φέρω την εμπειρία. Φέρω μια εμπειρία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μου μιλάνε με παραδείγματα. Ναι. Φαντάζομαι και σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που θα δει το σημερινό. Ήμουνα πρώην εργαζόμενος σε μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν υπήρχε ούτε πολυκλαδική ομάδα θεραπευτική, δεν υπήρχε τίποτα. Οι εργαζόμενοι ήταν γενικών καθηκόντων. Ήταν άνθρωποι που ψάχναν να βρουν ένα μεροκάματο και απλά αυτός που έστεινε όλο αυτό, είτε ήταν εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε ήταν με συγκαλυμμένη μορφή πίσω από την εκκλησία, είτε, διάλεγε ανθρώπους προκειμένου απλά να βγάζουν τι, να έχουν στον προσανατολισμό τους, μην και καλά πάθει κάτι ο άνθρωπος που ζητάει βοήθεια ή που τον έχουν και είναι... με ψυχικό νόσημα, είτε είναι σε εξάρτηση, είτε χιλιαδιό. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν κοιτάνε τίποτα άλλο από το κέρδος. Όπως καταλαβαίνεις, φτηνό μεροκάματο πουλάνε σε ανθρώπους για να πάνε να εργαστούν εκεί πέρα και αποφεύγουν όλο το άλλο το κομμάτι, το θεραπευτικό, που είναι η ουσία. Πώς θα προσεγγίσεις τον άνθρωπο που ζητάει βοήθεια. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Για να καταλαβαινόμαστε δηλαδή. Αυτό που συμβαίνει με εσάς είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να πούμε λίγο το πλαίσιο, γιατί υποθέτουμε. Ναι. Ας δούμε λίγο ποια είναι η νεοφιλελεύθερη αυτή πολιτική. Είναι το δημόσιο μέσο ενός κρατισμού κεντρικού, γιατί ο νεοφιλελευθερισμός έχει πολύ κρατισμό, αυτό έχουμε δει.
Κάτι έχω παρατηρήσει, ναι. Δημήτρη. Μπράβο. Ναι. Ενώ μας λέγανε άλλα. Ξέρω πάρα πολλούς στην περιοχή μου που μένω, που δηλώνουν οι οφειλελεύθεροι. Αν είναι κρατιστές. Και ανάθεμα και αν έχουν κάνει δουλειά εκτός δημοσίου. Άρα λοιπόν, μέσω ενός ισχυρού κρατισμού το βλέπουμε, έρχεται ένα υπουργείο και μάλιστα ένας υπουργός και λέει: εγώ φέρνω χωρίς διαβούλευση, χωρίς διάλογο με την κοινωνία, με τον επιστημονικό χώρο, με τους γονείς, με τους θεραπευόμενους, φέρνω ένα νέο νομοσχέδιο. Και θα το καταθέσω. Και μετά θα ανοίξω διάλογος. Ωραίος διάλογος. Μετά το ότι εγώ σας ρίχνω τη βόμβα και μετά να μιλήσουμε. Mm. Λοιπόν, άρα ένα κομμάτι τι κάνει. Διώχνει δημόσιες υπηρεσίες σε παρόχους. Αυτό το έχουμε δει στην τηλεφωνία, στην ενέργεια, σε λίγο στην άμυνα της χώρας. Στους σιδηροδρόμους που έλεγα πριν. Ακριβώς. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν αυτό το μοντέλο, αυτό υποθέτουμε εμείς, τουλάχιστον εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, δεν είναι τόσο η μείωση του κόστους και του ωφέλους. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί ήδη διατείνονται ότι δεν θα κοπούν οι χρηματοδοτήσεις και οι εξαγγελίες είναι ότι πήραμε τόσα ΕΣΠΑ. 80 εκατομμύρια θα μοιραστούν, τα βγάλαν. Δεν είναι αυτό. Είναι και λίγο παγίδα να μπαίνουμε σε αυτό. Δεν είναι η μείωση κόστους ωφέλους. Είναι η μετατόπιση αυτών που θα μοιράζονται τα χρήματα που θα δίνονται. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως έχουμε τα νοσοκομεία παλιά, παρήχανε ολιστικά μέσα στο νοσοκομείο παροχές. Από κρεβάτια, υπηρεσίες και αυτά. Τώρα έρχονται πάροχοι που αγοράζει υπηρεσίες στο νοσοκομείο από αυτούς. Αυτό δεν έχουμε δει στην υγεία. Ναι, ναι. Αυτό πιστεύω θα ακριβώς γίνει. Αυτό, αυτό θα γίνει δηλαδή ότι κάποιες υπηρεσίες θα αποκεντρωθούν σε δεύτερο χρόνο, γιατί στο πρώτο κομμάτι είναι να γίνει ένας συντονιστικός λαπάς, ας πούμε, όλα μαζί. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτά που δίνει το δημόσιο στο ΚΕΘΕΑ, στο 18 άνω, στο ψυχιατρίο, θα πάνε σε ιδιωτικούς παρόχους ως χρηματοδότηση. Γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο ιδιωτικοποίηση. Ένας χρήστης στην Ομόνοια, σε ποιο ιδιωτικό θεραπευτήριο θα πάει? Προφανώς σε κανένα. Ακριβώς. Δηλαδή, για να πούμε γιατί δεν θα πάει σε κανένα. Γιατί δεν έχει τα λεφτά να υπάρχουν πάει. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν τα. Δεν θα πάει. Δυνατότητα. Άρα δεν, ακριβώς, δεν είναι δεν λεφτά. Δεν έχει κέρδος εκεί. Ναι. Το κέρδος είναι από την κατανομή του δημόσιου χρήματος σε άλλους φορείς και παρόχους. Θέλει μια άλλη ανακατανομή στα πιο ιδιωτικά συμφέροντα. Όχι το δημόσιο ολιστικά να δίνει τις παροχές. Αν το κατάλαβα καλά, λοιπόν, έχουμε χρήματα από το δημόσιο ταμείο. Θα διαμοιραστούν αλλιώς. Που πάνε. Γι' αυτό που κάνετε. Το λεγόμενο οποία... Ταμείο Ανάκαμψης. Ωραία, όχι μέχρι τώρα, πριν ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, ναι. Εντάξει, μέχρι τα οποία τώρα, έτσι, ναι, τώρα έτσι κι αλλιώς αντικειμενικά είναι ελάχιστα. Ναι. Το λέει και ο προϋπολογισμός, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Και κάποιοι, όχι πονηροί όπως λέμε, αλλά νεοφιλελεύθεροι όπως δεν λέμε, πάνε και λένε: παιδιά, δεν θα σας πειράξουμε το έργο, θα την κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά το ταμείο, πριν κατέβει κάτω, θα περνάει από εδώ. Τώρα, τι θα κατέβει κάτω, όλοι ξέρουμε. Το έχουμε δει. Και ποιο θα ενισχύεται εις βάρος πιανού. Και ποιο θα ενισχύεται και εις βάρος πιανού. Ποιος τομέας θα ενισχύεται και εις βάρος πιανού. Θα το αποφασίζουν κάποιοι από εκεί. Βεβαίως. Γιατί θα αξιολογούν τον τρόπο που θα δουλεύουν οι μονάδες αυτές. Και θα αποφασίζουν αν θα έχουν συνέχεια τις λειτουργίες ή όχι. Για να πηγαίνει το χρήμα και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, τι θα αξιολογείται η θεραπεία όπως τα ρεστοράν, ας πούμε, βάλε 5 αστεράκια ή 3. Δεν το γελάς. Όχι, δεν το γελάω. Ναι. Το λέω γιατί είναι άκρος αντιεπιστημονικό. Δεν στέκει, πώς το λένε. Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι έκτρωμα. Και όταν, ναι. Δεν είναι καμιά υπόσταση επιστημονική για να σταθεί. Ναι. Και ποιος θα στελεχώνει αυτές τις ιδιωτικές υπηρεσίες. Με τι εμπειρία, με τι εκπαίδευση. Γιατί το να διαχειριστεί κανείς ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εξάρτηση, χρειάζεται και την ανάλογη εκπαίδευση. Πόσα χρόνια λειτουργεί το ΚΕΘΕΑ? Από το 1983 η πρώτη κοινότητα, 87 το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 40 χρόνια λοιπόν. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι ένας ιδιώτης, είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, δηλαδή, τι να σας πω, του Θεού, άγιος άνθρωπος, και κάποιος μου δίνει τα λεφτά και περισσότερα για να κάνω εγώ τη δουλειά που κάνει π.χ. το ΚΕΘΕΑ. Τα 40 χρόνια εμπειρίας, πού θα τα βρω με λεφτά? Βρίσκονται. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον νοιάζει. Δεν βρίσκονται όλη την εμπειρία. Αυτό δεν βρίσκεται. Δεν αγοράζεται αυτό. Δεν αγοράζεται και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με κάτι. Αυτό το έχετε εσείς. Αυτό θέλω να πω. Εμείς δεν έχουμε υλικοτεχνική υποδομή. Έχουμε όμως ένα δυναμικό ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο που έχουν εμπειρία, που έχουν ενδιαφέρον για το θεραπευόμενο. Εμείς κάποια στιγμή στην μονάδα φιλοξενούσαμε έναν θεραπευόμενο, γιατί μας αρέσουν τα παραδείγματα, ο οποίος προσπαθούσε να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ και είχε δύο παιδιά στη χρήση ηρωίνης που ήταν στο 18 άνω. Και ήρθε σε εμάς εκείνος να κάνει απεξάρτηση για το αλκοόλ και παράλληλα δουλεύαμε με τους συναδέρφους σε συνεργασία για να βοηθήσουμε και τα παιδιά του. Και αυτός είναι ο άνθρωπος 15 χρόνια μακριά από τη χρήση.
8 ο ένας του ο γιος και 5 ο άλλος. Αυτό έγινε με συνεργασία, με προσπάθεια, με διαδικασία όπου ήμασταν πάντα δίπλα στο θεραπευόμενο. Δεν γίνεται αυτό με οικονομικούς όρους. Ότι ανοίγω μία επιχείρηση δεν είναι πολυεθνική. Γεια σας. Με λένε Νίκο και είμαι αλκοολικός. Σήμερα όμως έχω γενέθλια. Γιορτάζω. Και γιορτάζω τα 8 χρόνια καθαρός. Καθαρός και ελεύθερος. Τελείωσα το 2016 το 10ο αλκοολικών. Και χρωστάω απέραντη ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό νιώθω ότι είναι ιερή μου υποχρέωση να τους στηρίζω σε κάθε τους προσπάθεια. Και επειδή έχω ζήσει το 10ο αλκοολικών και ξέρω τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, το θεωρώ αδιανόητο, το θεωρώ ότι είναι ντροπή να καταργηθούν αυτού του είδους οι δομές. Επειδή έχω και μια υπορυστορία, πριν από το 16 που πήγα στο 10ο, 7 χρόνια πάλευα με την εξάρτησή μου. Είχα οικονομική άνεση και γύρισα όλες τις ιδιωτικές κλινικές στην Αθήνα, ακόμα και στο Βόλο. Δεν είδα απολύτως τίποτα. Ήταν μια κοροϊδία. Και μόνο μέσα από τη δημόσια υγεία βρήκα απάντηση στο πρόβλημά μου. Γι' αυτό εγώ νιώθω ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι στο πλάι όλων των εργαζομένων στις δημόσιες ψυχικές δομές. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά αυτή πολύ περισσότερο από όλους, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το κέρδος για τους ιδιώτες και εμάς να μας κρατάει εξαρτημένους. Δεν θέλει ανθρώπους ελεύθερους. Αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Νίνα και είμαι και εγώ αλκοολική και σήμερα κλείνω 6 χρόνια καθαρή και 11 μέρες. Είναι πολύ μεγάλος αγώνας η εξάρτηση και δεν έχει ημίμετρα. Ή φεύγεις από αυτό ή πεθαίνεις. Δεν έχει ενδιάμεσα στάδια. Έτσι κατάφερα και αυτή τη φορά μέσα από το ψηνιά στο 10ο αλκοολικών. Με βοήθησαν τόσο πολύ και κατάφερα και βγήκα από αυτό το σκοτάδι. Και πλέον έχω μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσω. Και ζω πια. Ζω, πραγματικά ζω. Ζω και αισθάνομαι ακόμα όσο δύσκολη κι αν είναι η ζωή, αλλά πλέον αισθάνομαι και μου το μάθανε. Ήτανε από πάνω μου, παρόλο που προσπάθησα κι εγώ, όπως είπε και ο θεραπευόμενος μου δίπλα, είχα την οικονομική δυνατότητα να ψαχτώ και ιδιωτικά και προσπάθησα και ιδιωτικά και σε άλλους δημόσιους φορείς. Δεν τα κατάφερα, δεν τέριαξα. Εκεί βρήκα πια τη δική μου λύτρωση και τη δική μου απελευθέρωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει πλουραλισμός θεραπευτικός. Κάτι που πάνε να το τελειώσουν και είναι αδιανόητο αυτό. Γιατί κάθε θεραπευόμενος, κάθε ένας από εμάς έχει ξεχωριστό τρόπο αντιμετώπισης πάνω σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τα δημόσια θεραπευτικά προγράμματα και από το ψήνιά που έζησα, που ήταν από πάνω μας τόσους μήνες, αμέτρητοι νοσηλευτές, θεραπευτές, ψυχίατροι, δραματοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γυμναστές, κοινωνική λειτουργή, καθημερινά, για πόσους μήνες νύχθημερών για να μας βοηθήσουν. Ιδιωτικά αυτό το πράγμα δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Και βέβαια να πω ότι σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανα όλα αυτά τα χρόνια και ιδιωτικά ακόμα, στο τέλος όλοι αυτοί με παραπέμπανε στις δημόσιες δομές. Οι ιδιώτες. Οπότε είναι τελείως παράλογο και άκρως τοπικό ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και αυτό θα είναι εγκληματικό αν γίνει.
Γιατί με οικονομικούς όρους θα έφταναν σε ένα σημείο που θα του λέγανε, φίλε, 6 μήνες ήταν το budget. Ακριβώς. Δεν τα κατάφερε σε 6 μήνες. Καληνύχτα. Περίμενε το επόμενο. Μητρό ασθενού. Τι είναι το μητρό ασθενού? Μπαίνω και βλέπω. Πόσες φορές έκανες προσπάθεια για απεξάρτηση? Μία, δύο, δεν τα κατάφερες. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Σαν Πανελλήνιες. Δεν συμφέρει. Ενώ μιλάμε για τη ζωή των ανθρώπων. Ζωή των ανθρώπων. Να βάλω και μια άλλη πλευρά. Βεβαίως. Εδώ. Πέρα από το οικονομικό. Στις 6 του μήνα μεθαύριο, και εμείς είχαμε στην Ομοσπονδία προχθές Διοικητικό Συμβούλιο και εκεί το είδαμε, και εκεί το είδα και εγώ δηλαδή, γίνεται το πρώτο συνέδριο με τίτλο «Μη κολλάς». Α, αυτό που μου λέγεις πριν. Ναι. Για πες το λοιπόν. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις γιατί. Ακούστε τι σημαίνει ιδιώτες. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Τα έχω κρατήσει σε χαρτί γιατί τόσο ποιοτικές. Μιλάμε με παραδείγματα λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχουν εκεί οι έννοιες της χρήσης και της κατάχρησης. Κάτσε να πούμε όλο το έργο. Μη κολλάς, Antenna Group. Θα πω. Έλα, έτσι. Αυτά τις έχω αφήσει για το τέλος. Α, τα καλά. Είσαι γεννημένος για τηλεόραση και δεν το ξέρεις. Εγώ στο λέω ότι καμιά δουλειά δεν τροπή. Λοιπόν, θα συνεργαστούμε. Λοιπόν, υπάρχουν εκεί πέρα, γίνεται ένα συνέδριο, το πρώτο τώρα, με μια θεματολογία, διαβάζω 2-3 συγκεκριμένα, ας πούμε, ποιες είναι οι έννοιες της χρήσης και της κατάχρησης, αν οι εξαρτήσεις κληρονομούνται, ποιες οι πολιτικές για τη μείωση της βλάβης, και εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Για το ξεμάτιασμα δεν έχει τίποτα. Θα μπορεί. Είναι το επόμενο. Έχει προς το τέλος κάτι περίεργα. Αυτό είναι σημαντικό, βέβαια. Μιλάει ο υφυπουργός, ο κύριος Βαρτζόπουλος, σε αυτό το τραπέζι. Σε αυτό το τραπέζι, ο υφυπουργός. Ναι. Μιλάει ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ. Ο κύριος Βαρτζόπουλος, υφυπουργός. Τι υφυπουργός είναι? Υφυπουργός Υγείας για θέματα σωματικής απεξάρτησης και ψυχικής υγείας. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που θα αποφασίσει για το αν εσείς κάνετε καλά τη δουλειά σας. Ο εργιστρωτής όλο αυτού του προσχεδίου. Και πάει στην εκδήλωση Antenna Group Μη κολλάς. Και μιλάει σε αυτό το πάνελ. Τις επίσημες πολιτικές για τη μείωση της βλάβης. Είναι ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ σε αυτό το πάνελ. Συντονίζει και μια δημοσιογράφος πάντα. Και η επίσημη χορηγή. Είναι ο Παπαστράτος. Παπαστράτος στα τσιγάρα. Ξεχάσαμε τον Παπαστράτο. Είναι καλύτερο. Έχει κι άλλο. Έχει άλλο. Είναι η Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Τι πιο λογικό. Σου πήραν τη δουλειά. Η Μπέτσον. Εταιρεία στοιχηματική είναι αυτή. Ναι. Δεν κάνω πλάκα. Όχι, ισχύει. Να καταλάβετε τι περνάμε εμείς οι κομικοί. Πού να τα βρούμε εμείς τα αστεία και... Αυτό είναι συνέδριο με υπουργούς τώρα. Και καλά κάνουμε και γελάμε. Αλλά εγώ πού να βρω εγώ αστείο να πω καλύτερο. Άμα το πω σε παράσταση, πού το σκέφτηκες. Έλατε. Και το διοργανώνει ο Antenna Group. Ναι. Δηλαδή, συνέδριο για την απεξάρτηση από το αλκοόλ με εταιρεία αλκοόλ από πίσω χορηγό. Τέλειο. Τέλειο. Να κάνουμε ένα συνέδριο για την ειρήνη με εταιρεία, ας πούμε, όπλων χορηγό. Καλά, γίνονται, φαντάζομαι. Μπορεί να γίνεται. Και αν δεν έχει γίνει, έρχεται. Δηλαδή, αυτό που περιγράφεις τώρα. Θύμισε με το όνομά σου. Μάκης. Μάκη, αυτό που περιγράφεις τώρα είναι ένα μικρό παράδειγμα για το τι θα γίνει συνολικά. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Όλο το έργο θα είναι έτσι. Απεξαρτήσου τώρα σε 3 μήνες. Βρήκαμε το ζουμί, ας πούμε, το μαγικό. Αν μου επιτρέπεις, πέρσι η Ομοσπονδία των Συλλόγων Οικογένειας ιδρύθηκε τώρα στις 30 του Σεπτέμβρη. Αλλά είχαμε έρθει σε συντονισμό όλοι οι σύλλογοι οικογένειας του ΚΕΘΕΑ, εκπροσωπούμε 14 συλλόγους πανελλαδικά, από το 2019, στην τότε κατάργηση στην ουσία του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έγινε δηλαδή, την κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ. Ήταν μια ομή πραξικοπηματική παρέμβαση, δεν ήταν. Λοιπόν, από τότε μέχρι τώρα υπήρχε ένα συντονισμός. Πέρσι, χαρακτηριστικά, στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, είχαμε κάνει μια εκδήλωση στο Σύνταγμα. Και είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου που έλεγε μέσα σε όλα ότι φοβόμαστε, μας πιάνει ανησυχία, κάπου το είχαμε φτιάξει έτσι κάπως ωραία, για την συνένωση όλων των φορέων σε μια σούπα που θα προωθείται όπως υπήρχαν ήδη και τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές της μείωσης της βλάβης και του λειτουργικού χρήστη. Αυτά δεν είναι ξυλιγνώσα γλώσσα δικιά μας εδώ. Είναι επίσημη ορολογία μεταφρασμένη στη γλώσσα μας, στα ελληνικά. Ευρωπαϊκές οδηγίες είναι.
Ναι. Ξεκάθαρα. Και θα φτιάξω τον οργανισμό τον ΕΟΠΑΕ. ΕΟΠΑΕ. Λοιπόν, πέρσι το μεσημέρι, εκεί που στείναμε την εκδήλωση, είχε έρθει κυρία Λεομπίλα, που είναι αντιπρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, διορισμένη διοίκηση, ξαναλέω από το 19, όπως και ο πρόεδρος που μιλάει, και μας είχε πει, μάλιστα, μας είχαμε κάνει ένα πηγαδάκι. Εντάξει, θα το πω εγώ τώρα. Να το πεις, γιατί. Δεν τράπηκε σε γονείς και συντρόφους να μας πει το εξής. Αυτά που γράφετε είναι πολύ ωραία και σημαντικά, αλλά δεν μπορούν να γίνουν. Είναι μια ουτοπία. Η συνολική απεξάρτηση, η κοινωνική προσέγγιση του ζητήματος, το καθαρό μυαλό, το ένας άνθρωπος να βγει και να σηκώσει τα μανίκια και να παλέψει τη ζωή με καθαρό κεφάλι, με καθαρή ψυχή. Η κυρία είναι αντιπρόεδρος του ΚΕΘΕΑ. Ναι. Και λέει δημόσια. Και μας είπε αυτό ότι το πράγμα. Παιδιά, όποιος την πάτησε, την πάτησε. Δεν υπάρχει σωτηρία, ας πούμε, λίγα λόγια. Μας είπε ότι αυτό που προτείνεται είναι μια ουτοπία, γιατί εμείς λέγαμε πλήρη στελέχωση, χρηματοδότηση, προσλήψεις κτλ. Και μάλιστα λέει δεν βλέπετε τι γίνεται συνολικά στην υγεία. Παντού τα κονδύλια είναι. Συγγνώμη, Ρεμάκη, μισό λεπτό. Οπότε... Παιδιά, εδώ στο θέατρο έχουμε κόσμο ο οποίος έχει τελειώσει προγράμματα. Εσείς είστε μια ουτοπία λοιπόν. Δεν υπάρχετε. Εντάξει, δεν υπάρχετε εσείς. Ναι, δεν υπάρχετε. Είστε κάτι φαντασιακό. Είμαι ο Χρήστος, είμαι από επαρχία. Από νομό το Λοκαρνανίας, έξω από τα Γρήνια, από ένα χωριό. Που εκεί δεν ξέρουν τα παιδιά και εγώ δεν ήξερα για προγράμματα τέτοια στεγνά. Ήμουν στο Λοκανά από το 15 μέχρι το 21, χωρίς αποτέλεσμα. Έφτασα στο τέρμα, στάθηκα τυχερός που βρέθηκα εδώ και έφτασα εδώ που είμαι τώρα εδώ μαζί σας και είμαι 2 χρόνια τώρα καθαρός. Ευχαριστώ. Έχω να σας πω ότι παίρνοντας την απόφαση αυτή νοσηλεύτηκα λίγο στην αρχή δρομοκαίτιο και τέτοια για να μπορέσω να βρεθώ εδώ. Τότε δεν υπήρχε το detox. Αν υπήρχε θα πήγαινα εκεί. Αλλά από το 22 που ήρθα εγώ εδώ δεν υπήρχε και ερχόμουν εδώ κάθε τρίτη ραντεβού στην Ασκληπιού. Το δυσκολότερο νομίζω ότι ήταν αυτό, να μείνω καθαρός όλο αυτό τον καιρό μέχρι να μπω στο κλειστό. Δεν ήξερα τίποτα από ψυχοθεραπεία, από όρια, από σχέσεις, από όλα αυτά. Και αυτό που με έριξε μάλλον σε αυτό το πράγμα, δηλαδή στα ναρκωτικά και σε... και ήμουν από όλα εξαρτημένος σχεδόν, και από αλκοόλ και από τζόγο και από όλα. Ήταν οι σχέσεις μάλλον. Τέλος πάντων θέλω να πω με λίγα λόγια ότι λείπω από εκεί, με τα ωραία μου τα λεφτά, ότι δεν τα δίνω δηλαδή πλέον στους εμπόρους, ότι δεν τα δίνω σε νομικά θέματα δηλαδή. Τώρα να πω για τους ανθρώπους που βρήκα εδώ, που συνάντησα εδώ, που δεν ήξερα καν τι θα βρω. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί κάνουν λειτουργήμα, παιδιά. Δεν είναι επάγγελμα αυτό δηλαδή. Και δεν ξέρω αν έχουμε ιδέα τι μισθό έχουν οι άνθρωποι, αλλά αυτό που είδα εγώ, γιατί στα νοσοκομεία έχω χάσει τη μάνα μου το 2016, που εκεί πέρα σε αντιμετωπίζουν κάπως δηλαδή έτσι. Εδώ, όταν ήρθα εδώ, χάζεψα δηλαδή με το θέμα ότι γιατί με φροντίζουν έτσι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ενδιαφέρονται τόσο. Και με άλλα προβλήματα που είχα, με κρατήσανε στη ζωή με λίγα λόγια. Και βρίσκομαι εδώ μαζί σας και χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ Χριστόφορε. Αυτά παιδιά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Βασίλης. Είμαι 959 μέρες καθαρός. Ευχαριστώ. Καταρχήν, εγώ αναγνώρισα, όταν ζήτησα βοήθεια από το 18 άνω, αναγνώρισα ότι έχω πρόβλημα με τον εθισμό, με τις εξαρτήσεις. Βρήκα ανθρώπους που ενδιαφερθήκαν για μένα. Με νοιάζονταν. Να ακούσουν το πρόβλημά μου, να βρω μια άκρη, εν πάση περιπτώσει, να κάνω κάποιες βουτιές που λέω εγώ μέσα μου, να ψαχτώ λιγάκι πιο ουσιαστικά.
και να κάνω αυτό που λέμε σχέσεις. Ακούγεται λιγάκι σαν ουτοπία αυτή η λέξη πλέον. Έτσι νομίζω με αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Νιώθω ότι έχω ανθρώπους. Τον εθισμό μου πλέον τον έχω κάνει, γράφω στίχους, παίζω μουσική. Μαθαίνω την παιδεία έτσι όπως πρέπει να είναι, γιατί έχει και σχολείο το και 18 άνω. Δεν κατάφερα να το βγάλω, γιατί 14 χρόνια ξεκίνησα τη χρήση και τα σταμάτησα όλα. Έστω μετά από 35 χρόνια που ήμουν στη χρήση, κάνω αυτό που έχω ανάγκη. Γνώση λοιπόν. Τον εθισμό τον έχω κάνει γνώση. Τον εθισμό τον έχω κάνει σχέσεις, ανθρώπους, επικοινωνία, αλληλεγγύη στους άλλους ανθρώπους. Είναι τόσα πράγματα που μπορούσα να κάνω που δεν μου περνάγανε καν από το μυαλό. Δεν υπήρχαν αυτά στο κεφάλι μου μέσα. Και να πω για τη φιλοσοφία των προγραμμάτων ότι εγώ διάλεξα το 18 άνω, έχω κάνει άλλες δύο προσπάθειες στο ΚΕΘΕΑ. Δεν τα κατάφερα, εν πάση περιπτώσει, για κάποιους λόγους. Το 18 είναι πρώτη φορά. Νιώθω ότι έχω βρει την Ιθάκη μου που λέγαμε και πριν. Νιώθω πάρα πολύ καλά με αυτό που κάνω και πιστεύω ότι, γι' αυτό που λέγανε και οι επιστήμονες πριν, ότι, ρε παιδί μου, θέλουν να μας έχουν εξαρτημένους. Ο καθένας με τη δικιά του την εξάρτηση. Βολεύει πάρα πολύ να υπάρχουν εξαρτήσεις. Και όσο φεύγει κανένα πρόβατο από το Μαντρί, δεν κάτι γίνεται. Και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο, γιατί πρέπει να υπάρχουν στεγνά προγράμματα. Στεγνά προγράμματα. Μα κυρίαρχη λογική, κυρίαρχη ορισμός γύρω από την εξάρτηση είναι χρόνια υποτροπιάζουσα αυτοπροκαλούμενη νόσος. Όταν ξεκινάς από αυτή τη βάση, προφανώς έχεις και το νέο ΠΑΕ και τις συγχωνεύσεις και το ανοικοκλείσιμο δομών και το να αντιμετωπίζεις αυτό που λέγαμε νωρίτερα, αυτό ήθελα να πω, ότι και ο καλύτερος ιδιώτης να είσαι, αυτό που λέγες, να θέλεις με μεράκι να κάνεις καλές προθέσεις, ναι, να κάνεις τη δουλειά σου, να φέρεις και εκατερτισμένο, που λέει ο λόγος, προσωπικό. Μετατρέπεις με το να δίνεις την απεξάρτηση στον ιδιώτη, τον εξαρτημένο, από θύμα σε θήτη. Γιατί αυτό που σε έστρεψε στην εξάρτηση, που είναι όλα αυτά, τα διέξοδα, όλη αυτή η αποξένωση, όλη αυτή η ανταλλακτική, να το πω έτσι, το πώς βλέπουμε τη ζωή σε όλες τις σχέσεις ανταλλακτικά, του το δίνεις σαν πακέτο για να απεξαρτηθεί. Εμπόρευμα. Θα το καταναλώσεις. Του μαθαίνεις δηλαδή αντίστροφα το νόημα. Δηλαδή με τον τρόπο που συνδέθηκε με την εξάρτηση. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο με τρόπο την ίδια συνταγή. Του πουλάς δηλαδή, ναι, ότι θα το συνδέσεις με την απεξάρτηση. Ακριβώς. Πάμε λίγο σε αυτό, γιατί αυτό νομίζω ενδιαφέρει πολύ κόσμο που δεν ξέρει πώς ξεκινάς και πώς φτάνεις. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Αρχίσουμε από τον τζόγο. Τζόγος παντού. Παντού όμως. Δηλαδή διαφημίσεις αδιανόητες παντού. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα μεταφοράς, στο κινητό, όταν βλέπεις μπάσκετ, παντού. Πώς ένας άνθρωπος, ποια είναι η διαδρομή ενός ανθρώπου, ο οποίος ξεκινάει αθώα να πάει να παίξει, ξέρω εγώ, στοίχημα, τζόκερ, ένα χαρτάκι, ό,τι θεωρείται τζόγο, ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα στο καζίνο, πώς αυτός, ποια είναι η πορεία του για να θεωρείται εξαρτημένος? Καταρχήν θα έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι υπάρχει μία αντίφαση σε ό,τι αφορά τις εξαρτήσεις, είτε πρόκειται για τζόγο, μιλάμε για τις νόμιμες εξαρτήσεις, γιατί και ο τζόγος είναι νόμιμη εξάρτηση, όπως και το αλκοόλ, όπου ενώ ο τρόπος που παρουσιάζεται και διαφημίζεται είναι συνδεδεμένος με τον καλό τρόπο ζωής, η διαφήμιση αφορά μόνο αυτό το κομμάτι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εξαθλίωσης, του χάνω τον έλεγχο και τελικά μπαίνω στο περιθώριο, δεν υπάρχει πουθενά. Είναι κοινωνικό θέμα και ακουμπά και πτυχές της προσωπικότητας, οι οποίες είναι ευάλωτες. Οι άνθρωποι στις χώρες που παίζουν πολύ τζόγο, όχι πολλά χρήματα, γιατί από ό,τι ξέρω πιο πολύ τζόγο παίζουν οι φτωχοί, άρα δεν έχουν πολλά χρήματα, αλλά ξοδεύουν πολύ χρόνο και ενέργεια, είναι χώρες τριτοκοσμικές. Αλήθεια τι είναι. Κοιτάμε τον καθρέφτη και λέμε αλήθεια. Σε μια χώρα λοιπόν
που πολλοί άνθρωποι παίζουν πολύ τζόγο, αυτή η χώρα είναι τριτοκοσμική χώρα. Έχει θέματα δηλαδή σε πολλά επίπεδα, θέλω να πω. Και στην παιδεία της και στον πολιτισμό, που λέγει ο Δημήτρης πριν, και σε όλα. Αλλιώς δεν φτάνεις εκεί. Φανταστείτε λοιπόν αυτή την χώρα, η οποία έχει τα πολλά θέματα, να έχει αναποθέσει τις ελπίδες της σε έναν ιδιωτικό τομέα, να απαλλαγεί από όλα αυτά τα προβλήματα. Ότι θα πιάσω είναι πολυπαραγωγικό το φαινόμενο της εξάρτησης. Δεν αφορά ένα μόνο τομέα, δεν αφορά την ευολωτότητα του ατόμου, δεν αφορά την κοινωνική του ευαλωτότητα, αφορά τις δυσκολίες, αφορά τις οικονομικές δυσκολίες, αφορά τις οικογενειακές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει. Ναι. Γι' αυτό και στα προγράμματα συμμετέχουν και συγγενείς. Κάνουν ομάδες συγγενών, κάνουν ατομικές συνεδρίες με θεραπευτές για να μπορέσουν να βοηθήσουν το άτομο στον αγώνα που δίνει για απεξάρτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ένας άνθρωπος που μπλέκει με τον τζόγο σε βαθμό να είναι εξαρτημένος. Οδηγείται εκεί γιατί έχει προσωπικά θέματα ή γιατί κοινωνικά εκεί θα οδηγηθεί. Ο ιδιώτης, αυτός που έχει τον τζόγο ας πούμε, με κάποιο τρόπο επιχειρηματικά να μπλεχθεί και με την απεξάρτηση. Οπότε να μην θέλει και πολύ να απεξαρτηθούμε. Καλή ώρα το παράδειγμα που φέραμε πριν με το πρόγραμμα Μην Κολλάς. Εντάξει, αλκοόλ και χορηγός ζυθοποιία. Στο αλκοόλ πώς μπλέκουμε? Όποιος θέλει, παιδιά. Κοιτάω εσένα γιατί είσαι απέναντι. Είναι στο κομμάτι η Βίκη, γι' αυτό μπορεί να. Όχι, έχει επειδή καλύτερη... είμαστε στην ευθεία. Όχι. Αλλά στο αλκοόλ, πώς ξεκινάμε από αυτό που λέμε κοινωνικά πίνουμε αλκοόλ και καταλήγουμε να είμαστε αλκοολικοί? Αν θα ήθελα να δώσω ένα πολύ σύντομο ορισμό σε αυτό, θα έλεγα ότι στην περίπτωση που ένας άνθρωπος έχει εξάρτηση από το αλκοόλ, πάβει να έχει εκείνος τον έλεγχο στο αλκοόλ και έχει το αλκοόλ σε εκείνον. Και ενώ το αλκοόλ είναι μια ουσία που γεννά την επιθυμία στους ανθρώπους να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, στην πραγματικότητα όταν χαθεί ο έλεγχος, του στερεί αυτή τη δυνατότητα. Ξεκινάμε για το κέφι λοιπόν και φτάνουμε στο αν δεν πιω ένα ποτήρι δεν μπορώ να ησυχάσω. Βέβαια, στις περιπτώσεις των ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι, το αλκοόλ πολλές φορές έρχεται σαν μια μορφή αυτοθεραπείας. Δηλαδή είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν μια αγχώδη διαταραχή, και όταν πίνουν αλκοόλ ανακουφίζονται, μία κοινωνική φοβία, όπου θέλουν να βρεθούν σε μια κοινωνική συνθήκη, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και όταν πιούν λίγο νιώθουν καλύτερα. Αυτό έχουν την τάση να το επαναλαμβάνουν, ακριβώς γιατί παίρνουν ένα αποτέλεσμα μέσα από αυτό. Όμως το αλκοόλ έχει την ιδιότητα να δημιουργεί ενοχή στον οργανισμό. Έτσι, αν κάποιος έπινε ένα ποτήρι αλκοόλ και έπαιρνε ένα αποτέλεσμα, μετά από λίγο καιρό βρίσκει τον εαυτό του να πίνει δύο ποτήρια για να πάρει το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι. Και σιγά σιγά αυξάνει την ποσότητα και κάπως έτσι εγκαθιδρύεται εξάρτηση. Δηλαδή δεν είναι ότι ξυπνάει κάποιος μια μέρα το πρωί και λέει θα αρχίσω να πίνω, ναι, και δεν θα μπορώ να διακόψω τη χρήση. Υπάρχουν και άλλα θέματα πίσω. Όχι. Και όταν γίνεται μια συνολική παρέμβαση σε μια θεραπευτική διαδικασία, αναζητούμε αυτούς τους παράγοντες. Mm-hmm. Και βοηθάμε το άτομο να οργανώσει τις άμυνές του απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σε συνδυασμό με την οικογένεια, πολλές φορές βοηθάμε τους ανθρώπους στο κομμάτι της στέγης. Όταν δεν έχουν στέγη, να βοηθήσουμε στο κομμάτι πώς φτιάχνουμε ένα βιογραφικό, να διεκδικήσουμε μια δουλειά όταν πάμε να επανενταχθούμε. Και πάμε και στο θέμα που στη χώρα μας δεν μιλάμε πια. Έχω να δω στην τηλεόραση. Γενικά δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά αν έχει κάτι ενδιαφέρον, σίγουρα θα το μάθω και θα το δω. Έχω να δω στην τηλεόραση λοιπόν συζήτηση, καυτό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, δείτε μόνο στο δελτίο μας το βράδυ, για το θέμα των ναρκωτικών στη χώρα μας, περισσότερο από 30 χρόνια. Εδώ έχει να γίνει έρευνα 20 χρόνια για το πόσες είναι οι ανάγκες. Λοιπόν, ενώ ξέρουμε ότι στη χώρα μας τα ναρκωτικά είναι ατέλειωτα νομίζω. Εγώ έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι αυτά που κυκλοφορούν στην Ευρώπη από εδώ περνάνε πρώτα. Και μετά πάνε παντού. Είμαστε κάτι σαν πρατήριο, ας πούμε, έτσι αισθάνομαι. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους από ναρκωτικά. Έχουμε μια πρωτιά, δηλαδή, η οποία είναι να σε πιάνει ψυχή σου, πραγματικά. Αλλά είναι ένα θέμα για το οποίο δεν συζητάμε δημόσια. Δηλαδή, στην προεκλογική περίοδο, ας πούμε, δεν θα ακούσεις να συζητάνε και για τα ναρκωτικά, όπως συζητάνε για διάφορα θέματα. Τι παίζει? Έχουν βρει έμεσους τρόπους να προβάλλουν τη χρήση. Για παράδειγμα, υπάρχουν σειρές ελληνικές, οι οποίες από τις 8 η ώρα το πρωί οι πρωταγωνιστές της σειράς πηγαίνουν στο καφενείο και βάζουμε ένα τσιπουράκι, συνεχίζουν μετά το μεσημέρι στο σπίτι να βάλουμε ένα κρασάκι και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο δεν υπάρχει πουθενά, δεν το βλέπει αυτό.
Γιατί πάλι συνδέεται με τον καλό τρόπο ζωής. Δηλαδή, τι κάνουμε εκεί, προβάλλουμε το αλκοόλ ως ένα τρόπο να περνάμε καλά. Θα μαζευτούμε το βράδυ και αυτό γίνεται συνέχεια. Δηλαδή, αν παρακολουθήσει κανείς αυτές τις σειρές, ναι, θα εντυπωσιαστεί, διότι πίνουν από το πρωί όλοι οι πρωταγωνιστές και είναι χαρούμενοι, είναι όμορφοι. Στα ναρκωτικά πώς φτάνει ένα άνθρωπο. Και στα ναρκωτικά, σε πολλές ξένες, ναι, σειρές, είναι μέσα στα πλαίσια της ναρκοκουλτούρας, που συνδέεται με ωραία μουσική, με ωραίο τρόπο ζωής, με διασκέδαση, και έτσι και αυτό προβάλλεται. Πώς ξεκινάει ένας άνθρωπος? Υπάρχει μια διαφοροποίηση σε αυτά, τουλάχιστον όπως τα διαβάζω εγώ, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Αυτό που έχει αλλάξει, γι' αυτό μιλάω και επιμένω, ότι αν αυτό το νομοσχέδιο θέλουμε να είναι ένα αυστηρά οικονομίστικο θέμα ή ένα θέμα κάποιων ειδικών της απεξάρτησης, δεν θα έχουμε καμία συμπαράσταση. Αν δεν καταλάβουμε όλοι μας, στα προγράμματα, οι φίλοι μας που δεν έχουν σχέση με τον χώρο και η ελληνική κοινωνία, ότι γίνεται μια τεράστια κοινωνική αλλαγή του πολιτισμικού προτύπου. Θα επιμείνω, γιατί είσαι και στον πολιτισμό, δεν μιλάω βέβαια στον πολιτισμό μόνο τις τέχνες, το πώς σχετίζεται ο άνθρωπος. Γιατί έβαλες πριν, αυτοί οι άνθρωποι, λες, που δεν είναι θεραπευόμενοι, οι οικογένειες, οι σύντροφοι, οι φίλοι, είναι σωμάδες, σου έκανε εντύπωση. Μα ναι, αυτό δεν το περίμενα. Είναι η κοινότητα. Ναι. Που αυτός ο τόπος τη γέννησε. Η πρώτη κοινότητα, η πρώτη ομάδα είναι η αργοναυτική εκστρατεία. Και μετά είναι ο Όμηρος. Η Ιθάκη δεν έγινε τυχαία. Καταλαβαίνετε τι αλλάζει τώρα. Ναι. Η Ιθάκη, που η πρώτη κοινότητα, η Ιθάκη, έδινε μια περιπέτεια ενός ανθρώπου που με συντρόφους έπρεπε να βρει τον εαυτό του, να χαθεί. Αν είχαμε εδώ τη διορισμένη αντιπρόεδρο και θεά, αυτά θα σου έλεγε τώρα, φίλε, αυτά είναι μυθολογία. Συνεχίζουμε την ουτοπία μας, λοιπόν. Ναι, ουτοπία. Θέλω να πω ότι βγάζουν την κοινότητα και την κοινωνία από την ψυχοθεραπεία, από τη θεραπεία, όπως θέλετε πείτε το. Και την αντικαθιστούμε με την επιχείρηση. Μπαίνει από το εμείς, μπαίνει το είπε. Ο ασθενής, το εγώ. Ναι. Μπορώ και το σλόγγαν που είναι στην απεξάρτηση, τέλος πάντων ένα ιαματικό σύνθημα, είναι μπορείς αλλά όχι μόνος. Αυτοί τώρα μπορεί να πούνε μπορείς και μόνος. Γιατί έχουμε περάσει από το κοινωνικό άνθρωπο στο άτομο. Ναι. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι το πιο σημαντικό και δεν είναι μόνο για την απεξάρτηση. Είναι για όλα. Για όλα. Είναι δηλαδή, και μόνο έτσι θα κάνουμε συμμαχίες. Πώς κάποιος κάνει μόνος του επανάσταση στο Facebook, ας πούμε, επειδή γράφει όλη μέρα και πιστεύει ότι αυτός κάνει κίνημα τώρα. Είναι όπως το ίδιο πράγμα. Να βάλουμε και την ιστορία μέσα, γιατί πρέπει να διαβάζουμε ιστορία. Είναι όπως οι Βαβαροί κατήργησαν τις κοινότητες μετά τον Καποδίστρια. Κατήργησαν δηλαδή ένα ολόκληρο τρόπο ζωής που έλεγε ότι εγώ έχω το κοινωνικό μοντέλο της δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας. Γι' αυτό μας στερήσανε την Γενική μας Συνέλευση πρόσφατα. Γιατί αλλάζει ο πολιτισμός μας. Και επειδή η χώρα μας δεν είναι τριτοκοσμική. Είναι μια αποικία, εξαρτημένη αποικία μες στην Ευρώπη. Και γι' αυτό συντονιζόνται οι φωνές των ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι και γίνονται καλά με μια χώρα που δεν μπορεί να απεξαρτηθεί. Γιατί δεν είναι αυτόνομη. Αυτά μπορεί να φαίνονται πάλι ουτοπικά, θα μου πεις, όμως δεν είναι. Είναι οι συμβολικές ιστορίες, γιατί και η απεξάρτηση με συμβολισμούς. Ένας άνθρωπος βιώνει τους δικούς του συμβολισμούς. Κάνει τη δική του οικογενειακή τραγωδία, την κάνει σύμβολο, την κάνει κάτι διαφορετικό και μπορεί να βγει από αυτό. Ναι, με αυτά μιλάμε. Αυτό χάνεται. Αυτό πρέπει να το μόνο έτσι θα έχει αυτή η... Αν τους μιλήσουμε για οικονομικά, συνδικαλιστικά, το έχουν έτοιμο το παραμύθι. Είσαστε ή ακριβοί, είσαστε συνδικαλιστές, είσαστε, ας πούμε, τι βάλανε, σε όλα τα μνημόνια τα ζήσαμε αυτά. Ναι. Σπηλωνόταν ένας χώρος για να έρθει... Είστε τεμπέληδες. Ναι, τα όλα αυτά, όλα τα ζήσαμε. Που, ναι, όλα αυτά που μας κολλάνε κατά καιρός. Αλλάζει, βγαίνει η κοινότητα και η κοινωνία μέσα από τη διεργασία, η ομάδα της θεραπείας. Αυτό και βγαίνει και ότι μια κοινωνία δεν άφηνε το αρρώστο παιδί της, να το πω συνολικά, και είχε ένα δίκτυο ασφαλείας. Αυτό το υβριδικό κομμάτι, μέχρι πριν λίγα χρόνια, το έδινε το κράτος. Μια στιγμή. Στα πούμε... προγράμματά μας, αυτά θέλω, όλα μας. Θέλω να πω τον αντίλογο. Σοφία, είσαι... Πες ακριβώς ποιο είναι το κομμάτι που ασχολείσαι με τα ναρκωτικά. Εγώ είμαι ψυχολόγος. Ωραία. Και οι εκπαιδεύσεις μου είναι στις εξαρτήσεις.
μέσω του ΕΣΥΝ που ασχολούμαι. Ναι. Ψάχνουμε, μελετάμε το κοινωνικό ζήτημα, πώς προκύπτει τα αίτια και τους παράγοντες που το αναπαράγουν. Και προτείνουμε και κάποιες προτάσεις για την αντιμετώπιση του. Είμαστε μια χώρα που κολυμπάει στα ναρκωτικά. Όχι απλά είμαστε. Το είπες και πριν. Είναι διάβλος και αυτή έχει καταγραφεί ωραία. Και στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, το λέω για την κουβέντα. Και όχι μόνο διάβλος. Να δεις τι έχει να φύγει από τη χώρα. Μια στιγμή. Άμα προχωρήσουν και τα νομοσχέδια παραπάνω. Τα ναρκωτικά, δηλαδή οι έμποροι ναρκωτικών στη χώρα μας, κινδυνεύουν από τις αρχές και το κράτος να συλληφθούν. Λίγο δύσκολο. Κοίτα εδώ. Ακούστε τις αντιδράσεις των ανθρώπων εδώ. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι ρωτάω. Μας κοροϊδεύεις τώρα. Υπάρχει πιθανότητα, μιλάμε όπως τα έλεγε και η κυρία Αντιπρόεδρος, ουτοπικά. Δεν ξέρουμε τίποτα. Εντάξει. Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν αυτή, γιατί ναρκωτικά σημαίνει πάρα πολύ χρήμα. Ατέλειωτο. Και κυρίως μαύρο χρήμα. Όπου όλοι ξέρουμε ότι αν θες να κυβερνήσεις πρέπει να έχεις μαύρο χρήμα για να λαδώνεις. Δεν πας αυτά με επιταγή και τσεκ από την τράπεζα. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα λοιπόν στο μυαλό το δικό μου που δουλεύει λίγο περίεργα. Αυτοί που κερδίζουν τόσα πολλά λεφτά από τα ναρκωτικά, από το αλκοόλ, από το τζόγο, από το κάπνισμα, από οτιδήποτε, να μπορούν να επηρεάσουν κυβέρνηση και να τους πούν, παιδιά, δεν κόβουμε τις μαλακίες με τις απεξαρτήσεις, εδώ μιλάμε για πελάτες. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Παίζει. Πού πάει το μυαλό σου κάποιες φορές όμως, ε? Στο κέντρο πάντα. Νομίζω είναι ρητορικό το ερώτημα. Στο κέντρο. Όχι, δεν είναι ρητορικό. Έχει σημασία. Άλλο να τα λέω εγώ και άλλο να τα λέτε εσείς που τα ζείτε. Πάντως, να σου θυμίσω, Χριστόφορε, πριν 14 χρόνια, ναι. Ένας πολιτικός αρχηγός είχε βγει και είχε πει: μπορούμε να έχουμε και μια γλαστρούλα κάναβης στο μπαλκόνι μας. Ναι. Να το θυμίσω. Για προσωπική, ναι. Για προσωπική χρήση. Όλα για προσωπική. Όταν όλα αυτό γίνεται διαφήμιση, ένας έμπορος πώς θα λειτουργήσει μετά. Ναι. Πάντως, η τάση τώρα είναι το μαύρο να ασπρίζει. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Ότι το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών προβληματίζει τα οικονομικά επιτελεία και θέλουν να έχουν φορολογικά έσοδα. Τι βλέπουμε να γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά στην Ευρώπη? Νομιμοποίηση, καλά με πρώτη την κάναβη. Πλέον αυτό πρέπει να περάσει και στις υπόλοιπες ναρκωτικές ουσίες. Ναι, και αυτό έρχεται ένας φίλος και λέει, έλα μπορεί και τι κακό έχει να πιεις για τσιγάρα. Είναι η ουσία της εξάρτησης που κάπως λίγο πήγαμε να το πιάσουμε πριν ο καθένας από την πλευρά του. Νομίζω αυτό που προσπαθούσε να βάλει λίγο και ο Δημήτρης, το κομμάτι το κοινωνικό. Και όλες εξαρτήσεις, δεν έχει σημασία να το δούμε, αν είναι ναρκωτικά, αν είναι τζόγος κτλ. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ο εξαρτημένος παίρνει κάτι θετικό, να το πούμε έτσι απλά, από την χρήση της ουσίας ή του μέσου εξάρτησης, αν μιλάμε για άλλες μορφές εξάρτησης, ή του φεύγει από μέσω του κάτι αρνητικό, μέσω ενός υποκαταστάτου. Τι είναι το θετικό και το αρνητικό? Οτιδήποτε η κοινωνική του πραγματικότητα, το σύνολο δηλαδή των κοινωνικών του σχέσεων, δεν μπορεί να το προσφέρει. Μαθαίνει μόνος του, μέσω ενός τεχνητού τρόπου, να καλύπτει προσωρινά τις τρύπες του. Τι είναι η απεξάρτηση? Η επανακοινωνικοποίηση αυτού του ανθρώπου, που έχει κατακερματιστεί τόσο η προσωπικότητά του, που δεν αναγνωρίζει τίποτε άλλο, πέρα από την ανάγκη του για χρήση. Υπάρχει, για ας πούμε, ένα παιδί, αγόρι, χωρίς, ναι, δεν έχει σημασία, το οποίο νιώθει ότι δεν αρέσει. Στην εφηβεία. Νιώθει ότι κάτι στραβεί μύτη του, ότι δεν είναι, είναι εκτός προτύπου, ας πούμε. Ακριβώς. Και ξαφνικά. Καλά, απλοϊκό παράδειγμα, αλλά ναι, αυτό είναι το νόημα. Απλοϊκό, βεβαίως. Θέλω έναν ρόλο. Μα το απλοϊκό ψάχνουμε. Εμείς δεν είμαστε επιστήμονες. Λοιπόν, δεν αρέσει, δεν είναι αυτό, ότι δεν είναι αριστός στις παρέες, θα τον φάει μοναξιά, πώς θα περάσει τη ζωή του κτλ. Οπότε, αυτή του την ανασφάλεια, ας πούμε, που αισθάνεται, την καλύπτει με κάτι άλλο. Και ξαφνικά νιώθει λίγο καλύτερα, πιο άνετος και σου λέει, α, δουλεύει. Και λαϊδούσα χθες. Μίλαγα, άγγιξα, χόρεψα. Ε? Οπότε εκεί θα το πάμε το έργο. Ή αντίθετα, είναι ένα παιδί το οποίο κάπως νιώθει μια δυσφορία κοινωνικά, δεν νιώθει πολύ άνετος, κάτι του φταίει, δεν ξέρει τι. Για να το διώξει αυτό, χρησιμοποιεί πάλι μια ουσία. Η οποία διαμεσολαβεί στις σχέσεις όμως τις πραγματικές. Έτσι ξεκινάμε, παιδιά. Είναι σημαντικό αυτό. Το κίνητρο είναι πάρα πολύ. Διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι. Και ο κάθε άνθρωπος λέμε ότι έχει το δικό του μονοπάτι στην εξάρτηση.
Μπορεί να μοιάζουν κάποια πράγματα. Μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί από αυτά που λες. Οι ίδιοι όμως οι άνθρωποι μας που είναι στα ναρκωτικά, οι θεραπευόμενοι μας, οι άνθρωποι που γίνανε καλά, μας δείχνουν ποιο είναι, ποια είναι η ανάγκη τους. Έχουμε... Η πιάτσα τι είναι. Ποια είναι η ανάγκη τους. Η πιάτσα είναι μια κοινωνία. Είναι μια ομάδα. Ναι. Εκεί νιώθει καλά. Όταν κάνει χρήση, δεν είναι μόνο το βιολογικό κομμάτι ή το συναισθηματικό. Ναι. Αν δούμε μια ανήκει βάση, κάπου, είναι δηλαδή. Μια κυψέλη ανθρώπων. Ότι ανήκει ακριβώς, κάπου. Ξαφνικά. Είναι μια κοινωνία που ανήκει, ναι. Είναι αποδεκτός. Είναι αποδεκτός. Αυτό το έχουμε δει εμείς πάρα πολύ. Γι' αυτό χρησιμοποίησα το παράδειγμα. Ακριβώς. Δεν αρέσω. Είναι μια μερική κοινωνία που έχει ρόλους. Ακόμα και εργαζόμενους ρόλους εισαγωγικά. Πουλάω, πείθω, κυνηγάω, επηρεάζω, επηρεάζομαι. Έχω τον τρόπο μου για να μπορέσω μέσα εκεί να διασωθώ. Αποκτάω δεξιότητες. Οι οποίες όταν κάνουμε και κάποιες φορές έτσι μετά, αυτές τις δεξιότητες που έχεις αποκτήσει στην καθαρή ζωή μπορεί να είναι ταλέντα. Mm-hmm. Είναι το ανάποδο. Είναι το ανάποδο. Έτσι, ναι. Και γίνεται αυτό. Άρα οι ίδιοι άνθρωποι μας δείχνουν ότι έχουν ανάγκη τη συντροφιά, την κοινότητα, την ομάδα. Και το βρίσκουν μέσα στην πιάτσα. Και γι' αυτό η ομάδα η ίδια, το μοντέλο, το συνεκτικό της κοινότητας, της ομάδας ή της ψυχοθεραπείας είναι αυτό που τους ξαναφέρνει. Γιατί πατάει σε αυτό που το βρίσκουν με λάθος τρόπο στην πιάτσα. Τώρα που άρα είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό, ο άνθρωπος και η ομάδα του, η κοινωνία του. Τώρα που βρήκαμε μια άκρη λοιπόν και κάναμε ένα κύκλο που ξεκίνησε από τα λεφτά, όπως είπε στην αρχή, που πουλάνε αυτοί οι γιάπηδες, οι τύποι, ας πούμε, οι φιλελεύθεροι, πουλάνε αυτά τα κουτάκια, οι τεχνοκράτες, και καταλήξαμε στα λεφτά. Εγώ κάνω το ερώτημα λοιπόν. Από τη στιγμή που αυτοί που πουλάνε αυτές τις ουσίες, εμπορεύονται, παράνομα ή νόμιμα, εντάξει, είναι αυτοί που ταυτόχρονα επηρεάζουν οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εμείς ενάντια σε ποιους παλεύουμε ακριβώς, για να μην έρθει αυτό το νομοσχέδιο. Σε αυτούς δεν μπορείς να τους παλέψεις, αυτούς αυτοί είναι πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, υπάρχουν καρτέλα ολόκληρα. Το θέμα δεν είναι, δηλαδή εδώ δεν μου θυμίζει και λίγο όταν ένας άνθρωπος είναι ακόμα στην αντίσταση και στην αντίδραση για να κάνει θεραπεία. Λέει τέτοια πράγματα, ας πούμε. Εγώ πίνω επειδή υπάρχει Κολομβία. Το καρτέλ, ας πούμε, τι να κάνω, αφού κυκλοφορούν ναρκωτικά. Δεν είναι αυτό. Καλά, δεν το καρτέλ το καρτέλ της Κολομβίας μπροστά στο δικό μας είναι περίπτερο. Ναι. Πάμε στο δικό μας. Υπάρχουν οι έμποροι, ας πούμε. Λοιπόν, δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το θέμα να έχεις μια αντιπρόταση δημιουργική, η οποία εκεί παλεύει ο κάθε άνθρωπος και εμείς οι θεραπευτές και τα προγράμματα. Δεν μπορείς να τα βάλεις. Αυτά θα τα βάλουν. Άλλες υπηρεσίες, όχι εμείς. Okay. Εννοείς για τους ναρκέμπορους τώρα. Με τους ναρκέμπορους τι να κάνεις. Δεν είναι μόνο οι ναρκέμποροι. Εδώ πριν το πρόγραμμα αυτό που πουλάνε εκεί, τον Μπίκολας, δεν είναι. Οι άνθρωποι είναι νομιμότατοι. Και μία από αυτές τις εταιρείες ήταν. Και μόνο που το λένε στις οικονομίες. Μία από αυτές τις εταιρείες ήταν στα best workplace. Έτσι. Ναι. Είναι και μάλιστα έχουν εταιρείες με πώς το λένε, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Σωστά. Που λέω, τι ωραία. Ναι. Τι ωραία που είναι αυτά, ε. Τα ακούς και λες, τι καλοί άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου παράδειγμα αυτό. Με τους τσιγκάνους, που για όλα αυτά είναι αυτοί, όλα αυτά είναι αυτοί, ενώ αυτοί είναι οι μόνοι που κάνουν 200 χρόνια ανακύκλωση, τσάμπα. Σωστό. Ούτε ΕΣΠΑ, ούτε εταιρική κοινωνική ευθύνη, ούτε τα μαζεύουμε στο ασπρόπυρο και τα καίμε να τα ρουφήξουμε εμάς καρκίνο. Τσάμπα. Αλλά άμα κάνεις κάτι τσάμπα, άμα προσφέρεις, φταίς. Δηλαδή, μήπως αυτό φταίει, ρε παιδιά. Μήπως πρέπει να πάρετε, ας πούμε, 5-6.000 μισθό για να σας εκτιμήσουμε τις υπηρεσίες σας. Δεν ξέρω τι να πω. Τι έχετε σκοπό δηλαδή να κάνετε για αυτό το νομοσχέδιο. Για να μην έρθει. Συγγνώμη, Μάκη, σε έχω κόψει τρεις φορές. Όχι, δεν πειράζει. Να πούνε οι γονείς και οι σύντροφοι και τα αδέρφια, τα παιδιά. Ξεκινήσω από αυτό. Εμείς εκτιμάμε ότι το φαινόμενο, επειδή είναι κοινωνικό, πρέπει έτσι να αντιμετωπιστεί κιόλας. Δηλαδή, γι' αυτό και λέμε ότι δεν είναι ένα ζήτημα ειδικών. Και ότι λέμε ότι είναι ένα ζήτημα αυτών που το έχουν περάσει. Αλλά ίσα-ίσα είναι όλη τη κοινωνία. Από. Πώς να το πω τώρα. Από τις ενημερώσεις που πρέπει να γίνονται στα σχολεία, από τους καθηγητές που πρέπει να παίρνουν. Ξεκινάω από τα σχολεία, εντάξει. Από τους καθηγητές που πρέπει να παίρνουν θέση, από τα πενταμελή, δεκαπενταμελή των μαθητών, ξέρω εγώ, μέχρι φορείς, κοινωνικούς, εργατικά σωματεία. Για παράδειγμα, υπάρχει η εξής αντίφαση που είπα πριν. Ένας από αυτούς τους χορηγούς διαφημίζεται ως ο καλύτερος εργοδότης της χώρας. Που ταυτόχρονα, άμα κάτσεις και σκεφτείς το κόστος που έχει και το κέρδος, όχι από, ας πιάσουμε το κομμάτι εργαζόμενος, κέρδος-κόστος,
είναι τεράστιο και μπορεί να σου δίνει και 5 μπόνους, ας πούμε. Είναι. Λέω, υπάρχουν και καπνοβιομηχανίες που δίνουν και 18 μισθούς. Επειδή μιλάς για τον Παπαστράτο, ναι, είναι. Και ο εντάξει, είναι. Το αντίστοιχα και ο Καρέλας. Αφού το κάπνισμα προκαλεί ναι. καρκίνο, ναι, είναι. Γιατί έτσι δουλεύουν και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δουλίτσα να έχουμε. Και στο τέλος δουλεύουν και τα νεκροταφεία. Καταλαβαίνετε. Είναι όλα δουλειά. Αυτό θέλω να πω. Όλα δουλειά, όλα λεφτά. Δεν είναι κακό, θα σου πει κάποιο, φίλε, και πώς θα ζήσουμε να μην έχουμε δουλίτσα. Έτσι δεν λένε. Εμείς απαντάμε ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος ζωής. Είναι σίγουρο. Γι' αυτό το λέμε εδώ πέρα. Αυτό είναι σίγουρο. Και... Να, το παράδειγμα είναι εδώ, ορίστε. Να βάλω μια πλευρά σε αυτό που λέγαμε πριν και να απαντήσουν και οι υπόλοιποι σε αυτό. Στις οικογένειες, βιωματικά τελείως το λέω αυτό, ίσως η μισή δουλειά είναι να πάρεις απόφαση ότι έχεις πρόβλημα. Ότι φαίνεται το πρόβλημα. Να μην ντρέπεσαι. Και το λέω σε αυτούς που μας βλέπουν, και όχι τώρα εντάξει, και σε εμάς εδώ πέρα. Γιατί ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσύ κρυφό καμάρι, να το πω και έτσι. Ειδικά στην επαρχία, σε χωριά κτλ. Οπότε εκεί πρέπει να ζητηθεί σωστή βοήθεια. Να το υπολογίσουμε λέμε, λοιπόν. Γι' αυτό... Ξεκινάμε από ένα φίλο, από ένα συγγενή, να το πούμε. Ρε εσύ κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Κάθε βράδυ πίνω 10 μπύρες, ας πούμε. Ναι, ή πολλές φορές υπάρχει το εξής μοτίβο. Η πρώτη ενδιαφερόμενη να είναι το κοινωνικό περιβάλλον, το οικογενειακό του χρήστη. Να ζητάνε βοήθεια. Και τώρα λέω κάτι πριν, άμα είναι μια πενταμελής οικογένεια με ένα χρήστη, οι τέσσερις να κάνουν μια ιδιωτική συνεδρία, φεύγει το 500 το μήνα... Και αν το έχουν. Και αν το έχουν. Καλά, και αν το έχουν, δεν θα το έχουν μετά από ένα χρόνο. Και να πω κάτι, θα προσπαθήσουν να το βρούνε. Πες το πάλι αυτό. Έρχονται στις ομάδες για την απεξάρτηση, έρχονται συγγενείς ή φίλοι. Μαζί με το άτομο που κάνει. Έρχονται απλώς, παραβρίσκονται ως συγγενείς ή φίλοι. Είναι απλώς δίπλα του. Μισό λεπτό. Σε περίπτωση, σε εσάς, όπως δουλεύουμε τώρα, εντάξει, αν αυτό γίνει ιδιωτικό, τότε θα πρέπει ο άνθρωπος που θέλει να κάνει απεξάρτηση να πληρώσει τη συνεδρία, ας πούμε. Ένα πενιντάρικο, και αν θέλει και κάποιος με την καλή του την καρδιά να τον στηρίξει, φίλος ή συγγενής, άλλο πενιντάρικο. Γιατί είναι δίπλα. Άντε να του κάνουν έκπτωση 30, επειδή δεν κάνει αυτοθεραπεία, αλλά έτσι θα πάει το έργο. Και αν έχεις και άλλες ανάγκες και έναν γιατρό, και αν έχεις άλλες ανάγκες άλλον δικηγόρο, και αν έχεις άλλες ανάγκες. Με λίγα λόγια, ο εξαρτημένος είναι ένα ATM. Δες κάτι. Ο υφυπουργός, πριν νομίζω 2 εβδομάδες, 3, από την εκλογική του περιφέρεια έδωσε μια συνέντευξη. Τι είπε, αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ένα, ότι κάποιοι ξεβολεύονται. Έχει σημασία. Δεύτερο, εσείς ότι... είστε βολευμένοι. Απευθύνεται σε εμάς. Συγγνώμη. Γιατί εδώ, εδώ δεν είναι πάνελ. Είσαι νοσηλευτής, Θωμά. Ναι. Πόσες ώρες δουλεύεις κάθε μέρα. Πες το. Θες να σου πω τις βαρύτητες. Χωρίς χαχαχουχού. Πόσες. Δουλεύω ένα 8ωρο σίγουρα την ημέρα. Πόσες μπορεί... μέρες τη βδομάδα. Αυτό ήθελα να σου πω. Το οποίο δεν είναι απόλυτο ότι θα πάρω και ρεπό, 2 ρεπό. Πόσες μέρες δουλεύεις το μήνα. Από 25 μέχρι 27. 25 μέχρι 27. Σύνολο ωρών. Σύνολο ωρών, άμα το βάλεις, άμα το υπολόγεις επί 8, πόσο βγαίνει, 2, 8. Και κάτι παραπάνω, 16, γιατί πας και έρχεσαι. 7, 8, 56. Ωραία. Πόσα παίρνεις, ρε φίλε. Παίρνω ένα 1.100 ευρώ. 1.100 ευρώ. Τι λες, ρε αλήτη. Με 20 χρόνια υπηρεσίας. Με 20 χρόνια υπηρεσίας, 1.100 ευρώ. Ναι. Σοβαρά. Άμα ρωτήσουμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους εδώ, κάπου εκεί θα καταλήξουμε. Το οποίο θεωρούμε και υψηλόμισθος. Ναι, γιατί είσαι βολεμένος, αδερφέ. Τώρα 1.100 ευρώ τι μου λες. Μετά από 20 χρόνια. Είσαι καλά, μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και λένε ήρθε. Και εμείς δεν τα ράφια από την αρχή. Εννοείται, με κοιτάει Σκλαβενίτη και λέει μπες μέσα, αγόρι μου αγόρι. Μην λες Σκλαβενίτη, γιατί δεν ξέρω. Μην μπερδευτούμε. Πες άλλο, πες άλλο. Να μην λέμε ονόματα. Πες, μην λες ονόματα, ναι. Έτσι, έτσι, μπράβο. Εσύ λοιπόν με τα 1.100 που δουλεύεις τόσες ώρες το μήνα και 20 χρόνια προϋπηρεσία, είσαι βολεμένος. Βεβαίως. Κατά την άποψη τη δικιά τους, ναι. Είμαστε. Εμείς... Και εσύ βολεμένοι. Εγώ σαφέστατα. Εσύ κι αν είσαι. Εγώ... Φαίνεται άλλωστε. Στο δικό μας πρόγραμμα πολλές φορές έρχονται θεραπευόμενοι, λέω στη μονάδα απεξάρτησης αλκοολικών, έρχονται συγγενείς και μετά από ένα χρόνο μπορεί να έρθει ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Ναι. Φιλοξενούμε τον συγγενή για έναν ολόκληρο χρόνο, για 1,5 χρόνο. Μιλάτε στους συγγενείς για να φτιάξουν το έδαφος, επειδή είναι πιο κοντά. Να ενισχύσουν το αίτημα των ανθρώπων για θεραπεία. Για να καταφέρει να έρθει. Να τους προσεγγίσουν. Ομάδες συγγενών.
ατομικές συνεδρίες. Εντάξει, ο ιδιώτης άμα δεν θα το κάνει. Αυτό, ο υφυπουργός αυτό, το λέει στεγνό απεθισμό. Πώς το λέει? Ξηρό. Ξηρό απεθισμό. Ξηρό τι? Αυτό, απεθισμό. Πώς το λέει αυτό τον υπουργό, Πιπ? Ο Βαρτζόπουλος, δεν λέω. Ο Βαρτζόπουλος. Ο μιλητής. Δεν έχω δώσει βάση στο παιδί. Και είναι και ψυχίατρος. Είναι ψυχίατρος. Είναι και ψυχίατρος ο άνθρωπος. Ναι. Είναι επιστήμονας, ναι. Ωραία. Τρομάρα μας. Εγώ αποφεύγω να πω το όνομά του γιατί δεν ξέρω τι θα με χρεώσει, όπως έχω καταλάβει. Μην αγχώνεσαι. Απλώς επειδή είπα το όνομά του στο YouTube, γιατί είναι από αυτούς, ναι, ξέρω τι είδους ψυχίατρος είναι αυτός, ο ψυχίατρος, ναι. Όπως όλα τα επαγγέλματα, το ξέρετε παιδιά, άλλωστε υπάρχουν και αυτοί που βλέπουν τον ασθενή ως του λέμε ATM. Ότι η θεραπεία ξεκινάει από το τηλέφωνο που σηκώνεις να πάρεις να ζητήσεις βοήθεια. Mm. Από εκεί ξεκινάει η θεραπεία. Από τη συνέπειά σου στο ραντεβού που θα πας, την πρώτη συνεδρία. Δηλαδή παίρνω εγώ και λέω «Γεια σας, είμαι ο Χριστόφορος», τίποτα άλλο. Και εσύ που το ζεις αυτό, ξέρεις ακριβώς πώς να του μιλήσεις για να μην το κλείσει. Ναι, εγώ, αυτό εννοείς. Εγώ τηλεφώνησα Πέμπτη μεσημέρι και Δευτέρα απόγευμα είχα ραντεβού. Mm. Θα μπορούσα και νωρίτερα, αλλά δεν μπορούσα επαγγελματικά γι' αυτό. Ναι. Και είπε και κάτι, το όριο, τη συνέπειά σου. Κάτι το οποίο μόνο ένα θεραπευτικό πλαίσιο μπορεί να το παρέχει. Ποιος ο ιδιώτης είναι αυτός που με βάζει το κέρδος? Θα κοιτάξει. Θα κοιτάξει να βάλει τα σωστά όρια, που είναι φροντίδα τα όρια για έναν εξαρτημένο. Κανένας. Και για να το πούμε πρακτικά για αυτούς που μας βλέπουν, αυτό, πρακτικά τι εννοεί? Εννοεί ότι έχεις ένα ραντεβού στον ιδιώτη μία ώρα. Όμως ο άνθρωπος σήμερα χρειάζεται 2,5. Αυτή είναι η μέρα που άνοιξε. Άνοιξε την καρδιά του και λες τον βρήκαμε τώρα. Τώρα θα συνεννοηθούμε, θα στρώσουμε, θα συνδεθούμε. Και ξαφνικά πρέπει στη μία ώρα να σε διώξει γιατί είναι το άλλο ραντεβού. Σε αυτό που εννοεί συνάδελφος είναι ότι όταν σε έναν θεραπευόμενο θα πούμε ότι είναι σημαντικό να έρθεις στο ραντεβού σου, να έρθεις στην ώρα σου, ξέρει ότι είναι σημαντικό να έρθεις στο ραντεβού. Αν δεν συμβεί αυτό, μπορεί να χάσει το ραντεβού του. Ο ιδιώτης δεν θα σκεφτεί έτσι. Θα σκεφτεί: δεν με πειράζει το θέμα της συνέπειας, δεν θα του βάλω το όριο. Μπορεί να έρχεται όποτε θέλει, όπως θέλει. Εγώ θα χρεώνω τη συνεδρία. Αρκεί να κάνει το μισό ραντεβού που λένε συνήθως. Εκεί σταματάει η ιστορία. Θα δώσει τα μισά. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το κίνητρο, όπως είπαμε, είναι το οικονομικό. Ναι. Οπότε η συνέπεια και το όριο που είναι πολύ σημαντικό στη διαδικασία επεξάρτησης χάνεται. Να σας ρωτήσω κάτι. Περιμένετε προσκλήσεις από τα ΜΜΕ να τα πείτε αυτά? Όχι, γιατί μα. Γιατί? Έχουμε στείλει μια σύνδεση στα πρόσωπα που λέγαμε πριν. Δεν περιμένετε, έτσι? Καμία. Ίσα-ίσα που προσπαθήσαν να θάψουν όλο το θέμα. Εδώ... Μήπως επειδή είστε βολεμένοι. Μα γι' αυτό σας λένε ότι πρωί και εσείς λέτε πρωί. Πέρα από το ότι είμαστε βολεμένοι. Εντάξει, και είμαστε απέναντι σε όλο αυτό. Και επειδή δεν θέλουν να το αναδείξουν, γιατί πολύ σωστά έβαλε και ο Δημήτρης, μπήκαν και όλες οι πλευρές ότι το ζήτημα είναι και κοινωνικό φαινόμενο. Αυτό πρέπει να αναδείξει πρώτα, να προσεγγίσει το χαρακτήρα, να προσεγγίσει τον άνθρωπο. Μπαίνουν πολλά ζητήματα τα οποία δεν θέλουν να βγουν στην επιφάνεια. Δεν θέλουν να τα αναδείξουν. Και πολλοί από όλα αυτά τα μέσα ενημέρωσης, που είναι και καλοπληρωμένα όλα τους, έχουν θάψει το γεγονός. Και για να μην μπλέξουμε με θεωρίες συνωμοσίας, που έχει μια τάση η χώρα γι' αυτό, να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία θεωρία συνωμοσίας. Είναι πάρα πολύ λογικά εξηγήσιμο κάποιος ο οποίος παίρνει χορηγία σε μορφή διαφήμισης από εταιρείες που πουλάνε εξάρτηση, αλλά δεν το λένε εξάρτηση, να μην θέλει να μιλήσει για την απεξάρτηση. Εκτός εάν η απεξάρτηση γίνει η δεύτερη δουλειά του. Κάθε μέρα θα έχω καλεσμένο έναν από ένα καλό κέντρο που λέγεται Αργοναύτες, παραδείγματος χάρη, και προσφέρει την τέλεια αυτή η αγωγή, όπου σε τρεις μέρες έλυσες κάθε σου πρόβλημα, διατροφική διαταραχή, αλκοόλ, τζόγο, τα πάντα, σαν δίαιτα, 6 ημερών. Ναι, ναι, ναι. Με έναν ογιλέκο. Βέβαια, ναι. Έχουμε και τον αντίστοιχο Υπουργό Υγείας για να δουλεύουμε έτσι. Και βέβαια όλα αυτά είναι καλά αν είσαι από τους τυχερούς θεραπευόμενους που έχεις ένα προφίλ που εμπίπτει μόνο σε μία κατηγορία, δηλαδή είσαι χρήστης. Αν την χάνει να έχεις παράλληλα και κάποια μορφή ψύχωσης, θα πρέπει να πας στο ψυχίατρο. Όταν πας όμως στο ψυχίατρο, ο ψυχίατρος σου πει ότι εσύ είσαι εξαρτημένος. Έρχομαι εγώ, ο Χριστόφορος, λοιπόν, στο δημόσιο και έχω αποδεχθεί, όπως είπατε, που είναι ο μισός δρόμος, έχω αποδεχθεί λοιπόν ότι είμαι αλκοολικός. Και σας το λέω για να με βοηθήσετε, όπως δουλεύετε σήμερα. Και διαπιστώνετε μετά την πρώτη-δεύτερη συνεδρία ότι εγώ εκτός από αλκοολικός έχω και κατάθλιψη ή κάτι άλλο. Υπάρχει ψυχικό νόσημα. Ένα ψυχικό νόσημα, λοιπόν. Ωραία.
Συνεχίζετε να δουλεύετε μαζί μου? Εμείς ναι. Πάμε στον. Εσείς δεν είστε εσείς. Είστε ο σύλλογος που λέμε πριν. Εντάξει, ο ιδιώτης. Έρχομαι εγώ λοιπόν και λέω: γεια σας, κύριε Τάδε, Μπαρτζόπουλε. Έχω λοιπόν θέμα με το αλκοόλ. Okay. Και διαπιστώνετε εσείς που είστε καλός γιατρός ιδιώτης ότι έχω ταυτόχρονα και ένα ψυχικό νόσημα. Σταματάτε να ασχολείστε μαζί μου. Και όταν πάω στον άλλον, να μου πει: ναι, θα στολίσω το άλλο, αλλά πρέπει να λύσω το πρώτο. Και πηγαίνω, έρχομαι. Δηλαδή, εκτός από τα ραντεβού, πληρώνω και τα ταξί, πηγαίνω, έλα να. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Τι ωραίο είναι το καπιταλισμό. Αυτό είναι το καλό σενάριο, όντως. Απλώς είμαστε κορόιδα, εμείς που είμαστε από κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι το έχουμε περιγράψει όσο καλύτερα γίνεται. Σαν κόμικ το κάναμε. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που πρέπει να τους το δώσεις λίγο εικονογραφημένο για να καταλάβουν ακριβώς το παιχνίδι που παίζετε εδώ. Εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω τίποτα άλλο. Ελεύθερα, ό,τι θέλετε να πείτε, να το πείτε, δεν το συζητάμε. Σε αυτό εγώ θα επιμείνω λίγο. Δεν είναι το πρώτο. Το πρώτο δεν είναι. Πάντως, συγγνώμη, μην έχεις καμία αμφιβολία ότι έχεις γίνει κατανοητός. Ναι. Όλοι έχουμε καταλάβει. Εγώ να σου πω μεταξύ μας, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το κάνω αυτό. Συμφωνώ. Αυτό είναι. Δεν είναι το πρώτο. Έτσι, είναι το μετά. Δεν είναι θέμα πρώτου, δεύτερου. Είναι όλο. Είναι όλο μαζί. Ακριβώς. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο. Καταρχάς να πούμε κάτι. Υπήρχε το μοντέλο που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Διαραίουμε ένα νομοσχέδιο, τσεκάρουμε αντιδράσεις. Τσεκάρουμε κριτική, παίρνουμε και διπλωματικά τι θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε ώστε κάποιες φωνές, είτε σωματείων, είτε ομάδων, είτε και μέσα από τους οργανισμούς ηρεμούνε. Σου λέει, αυτό το βάλουμε. Ναι. Θα βγάλουμε και κάτι. Αυτά τα έχουμε μάθει, ζήσαμε από το 10 και μετά ειδικά, αυτό ζούμε. Το κάνανε αυτό, το αποσύρανε και από τις κινητοποίησεις που κάναμε όλοι μας, και συναυλίες και συνέδρια που κάναμε φορείς απεξάρτησης κλπ. Και κατά τόπους κινήσεις στην επαρχία. Το έχουν αποσύρει, προσπαθούν να βρουν τώρα τα νομικά κενά, τις αντιφάσεις και κάποια πράγματα που όντως δεν μπορούν να περάσουν. Σίγουρα δεν θα έρθει αυτό που διέρευσε. Τουλάχιστον το ίδιο. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι ο πυρήνας. Σε αυτό το συγκεκριμένο τώρα που είχαμε δει εμείς και όλοι μας, ας πούμε, ήταν ένα γραφειοκρατικό μοντέλο που την τοπικότητα των προγραμμάτων και την αυτοτέλεια και την φιλοσοφία την έκανε 6 διευθύνσεις. Δηλαδή πάμε σε λογική 50-60, ας πούμε. Ένα τέτοιο κομμάτι ήταν. 6 διευθύνσεις. Όταν λες 50-60 εννοείς δεκαετία 50-60. Όπως όλη η χώρα. Έτσι. Όπως είναι τα σύριαλ που δείχνουν τηλεόραση. Ναι. Κάτι προξενιά, κάτι χωράφια. Ναι. Κάτι... Είναι, δηλαδή... ναι, όλη η χώρα 50-60. Ναι, ο πρόεδρος του οργανισμού που λέγανε στις ελληνικές ταινίες είναι ο πρόεδρος. Τα άκουγα σήμερα. Α πούμε, συζητάνε όλοι το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και καταλήξαν να μιλάνε για το αν τα παιδιά τους θα βαφτίζονται ή όχι. Και λες, πού ζω. Λοιπόν, πάμε σε μία. Προσοχή όμως στο κομμάτι το μοντέλο. Η ρητορική πλασάρεται ως πρόοδος ευρωπαϊκή. 50-60. Αυτά κάνουν και στην 50-60, ένας άνθρωπος που είχε μια εξάρτηση και το καταλάβαιναν όλοι, πώς τον αντιμετώπιζαν? Πες το, με δύο κουβέντες. Τις ελληνικές ταινίες. Πες το, παιδί μου, με δύο κουβέντες. Δεν ξέρω. Σαν άρρωστο, σαν απόκριστο. Σαν ψυχασθενή. Τον πετάγανε. Δεν το μίλαγε κανείς. Δεν ήθελα να το ξέρω. Σαν να φύτρωσε, σαν να μην έχει συγγενείς, σαν να μην έχει φίλους, σαν να μην έχει τίποτα. Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν ενοποιεί, καταργεί καταρχάς. Τώρα δεν ξέρω, επειδή από τον τώρα που έχει γίνει, αν θα τη λέξει καταργώ 18 άνω, καταργώ κανά, καταργώ και θεά, καταργώ το ένα, καταργώ το άλλο, γιατί υπάρχουν και νομικά θέματα. Δεν ξέρω, εμείς αυτό είδαμε. Μετά τι κάνει, ενοποιεί, αλλά ουσιαστικά εξαφανίζει ουσιαστικά. Κατακερματίζει εντελώς. Και κάνει ένα μοντέλο γραφειοκρατικό, από την Αθήνα να δικείται, έτσι αυτό που διέρευσε αυτό έλεγε. Όπως όλα. Εξ αποστάσεως. Όπως όλα. Είναι online. Ναι. Η συμβουλευτική και η κινητοποίηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι online. Και επίσης, online. Τέλειο. Αυτός που όπως θα το στοίχημα online. Στο τι γαμάτο. Σε αυτό το νομοσχέδιο, ο πρόεδρος του οργανισμού είναι ταυτόχρονα και εθνικός συντονιστής και είναι και αυτός που σχεδιάζει και εγκρίνει τα προγράμματα. Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, ας πούμε, ναι. Έτσι. Άρα αυτό πιστεύω ότι μπορεί και να αλλάξει. Αυτά είναι αυτά που θα δώσουν. Μιλάει για λίστες. Σε συνεντεύξεις μίλαγαν το Υπουργείο ότι υπάρχει λίστα αναμονής αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λίστα. Βγήκαμε σε κανάλι να ζητήσουμε, μετά τον κύριο Βαρτζόπουλο, να μιλήσουμε ποια λίστα έλεγε για το ΚΕΘΕΑ. Ότι υπάρχει λίστα αναμονής σε εσάς. Δηλαδή, ήρθα εγώ να ζητήσω βοήθεια και μου λίστα, σε ένα μήνα. Όσο χρόνια δουλεύω, η μόνη λίστα ήταν του ΟΚΑΝΑ. Δεν υπάρχει. Πριν διοχετευτεί η χορήγηση,
στα νοσοκομεία. Συγγνώμη, δεν υπάρχει λίστα. Δεν υπάρχει. Ωραία. Και το... βγαίνει ο υπουργός σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Ναι, γιατί είναι η στρέβλωση που λέμε. Λέει δηλαδή, ψέματα ότι υπάρχει. Εσείς λέτε να βγείτε στο σταθμό και ο σταθμός δεν σας βγάζει. Δεν έχουμε παραπάντηση. Γιατί άραγε. Δεν έχουμε παραπάντηση. Εντάξει. Διότι τη λίστα που εννοούν ποια είναι. Ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι κινητοποιημένος μέχρι να καταφέρει να, μπει στη θερα... να κάνει μια αποχή, να μπει στη θεραπευτική ομάδα, μπορεί να πάρει ένα μήνα. Αυτό το θεωρούν λίστα. Εμείς το θεωρούμε διεργασία της κινητοποίησης. Ναι, ναι. Να γίνει έτοιμος. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε χρόνο. Εγώ, παιδιά, ως άσχετος, έχω καταλάβει πολλά για το τι συμβαίνει, για το πώς συμβαίνει και για ποιο λόγο συμβαίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι εδώ δεν θα ήταν εδώ, θα ήταν στα νεκροταφεία. Και αυτό δεν μπορεί να το πεις διαφορετικά. Μόνο έτσι λέγεται. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, ας μην το καταλαβαίνει. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θα ήταν εδώ. Τόσο απλά. Και εδώ είναι κάποιες δεκάδες άνθρωποι. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πόσες χιλιάδες ανθρώπους, ρε παιδιά, που έχουν περάσει από εσάς όλα αυτά τα χρόνια και είναι ζωντανοί, ζουν, έχουν φίλους, έχουν σχέσεις, έχουν παιδάκια, οικογένειες, που κάνουν αυτό που τους αρέσει εξαιτίας σας. Είναι... Σε μηνιαία βάση, στο συμβουλευτικό μας σταθμό προσέρχονται 400 άτομα. Και πόσοι, λόγω του ότι υπάρχουν αυτά τα προγράμματα, έμειναν μακριά από τις εξαρτήσεις. Δεν έφτασαν καν. Δεν έφτασαν καν μέχρι το δρόμο. Ακόμα περισσότερο. Παρεμβάσεις στα σχολεία, σε που προλάβαμε, σε παιδιά, πρόληψεις. Πριν. Ναι, που είναι και το πιο σημαντικό. Είναι και τα κέντρα πρόληψης, έτσι. Που είναι και το πιο σημαντικό. Διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι λέμε υγεία, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Τα οποία δεν περιγράφονται μέσα στο νομοσχέδιο. Άρα δεν υπάρχει πρόληψη. Όχι. Άγνωστο το μέλλον του. Ναι, γιατί η πρόληψη δεν έχει κέρδος. Έχουν τελειώσει. Η πρόληψη δεν τι έχει χρειάζεσαι κέρδος. Την πρόληψη. Όταν είσαι. Η χρήση και η απεξάρτηση έχει κέρδος. Η πρόληψη είναι κέρδος. Να πάει να ενημερώσει τα παιδιά, ποιος θα κερδίσει. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο αφορά όλο τον κόσμο. Και εμείς απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Αυτό που έβαλε πριν ο Μάικς. Εμείς, παιδιά, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς.